ξεφτυλισμένος Παύλος που προσπαθεί να κόψει τη Ρεγκίνα. Εγώ κόπηκα, γενικά. Δεν μπήκε εδώ πέρα μέσα, Ρεγκίνα, και σου είπα σίγουρα και ερωτεύτηκα. Έχασα την κύκα τα πόδια μου. Σου είπα είσαι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα. Όμορφη, όμορφη. Γιατί να μην πάει ένας δοτικός άνθρωπος, όπως λέει ότι είναι ας πούμε ο Τζόνι, σε μια πολύ δοτική κοπέλα. Δεν είσαι όρημη, μου λέει. Και ζηλιάρα και ανώρημη. Εμένα και τη Ζένια και μεσένα με την Ιόλη υπάρχει μια διαφορά τεράστια. Τι? Εσείς είστε ερωτευμένοι. Δηλαδή για νύφη θα καλή θα ήσουν. Α, για κάτι άλλο δεν. Για νύφη. Ναι, αυτό λέω. Με το τιγρέ το παπούτσι, ε. Τι? Με το τιγρέ. Είσαι τιγρής. Ε. Είσαι τιγράκι. Και οι τίγριες, οι τιγρίτσες ορμάνε. Πού, έχω ορμήξει παντού, πάλι κι άλλο. Μην λες, έχω ορμήξει παντού γιατί με παγκρινιάζεις. Επάντησα. Τι αγάπη μου. Αν σου αρέσει ο Φάνος ή ο Αλέξανδρος. Για να σου πω ότι ποιος δεν σου αρέσει. Απάντησε, να το δεις στο επεισόδιο. Λοιπόν, πες. Άκουσε να δεις, γιατί... Άκουσε να δεις το κορίτσι. Δεν ξέρει κανέναν πολύ καλά. Με το Φάνο βέβαια ναι, πολύ στο φιλικό έχει πάει προς τα εκεί. Μας αρέσει λιγάκι ο Αλέξανδρος, αλλά δεν γίνεται να έχουμε μία άποψη από τη δεύτερη μέρα. Σωστά. Σωστά. Κοίτα, δεν μιλάει. Ναι, δεν μιλάτε εσείς για μένα, μια που τα όχι, καλά θα λέω. Ναι, βρε ματάκια μου, άλλο θα να πω τώρα. Θα συμπληρώσεις μετά, ορίστε, ναι. Ό,τι να είναι. Πες μου, ρε. Η αλήθεια είναι όχι, απόψε ακόμα δεν έχω. Εντάξει, το Φάνο μου αρέσει πάρα πολύ κι εσύ, παιδιά. Αλήθεια, το είπα και χθες. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι όχι οι υπάρχει. Τρόποι του... Έχει κάνει απίστευτα δώρα. Δεν είναι θέμα απίστευτα δώρα, δηλαδή. Και να σου πω, θα σου πω, είναι ο τρόπος και που τα δίνει και ναι, πότε όλα. Τα κάνει και όλα, όλα, όλα. Ξέρεις τι, δεν σταμάτησε στο ένα. Τόσο να μου κάνει δωράκι. Δεν σταμάτησε στο ένα. Κάποια παιδιά, ξέρεις, έχουν, okay, έχω κάνει το δώρο μου, τέλος. Περίμενε. Εμένα και αυτό να μου έκανε. Δεν θα έκανα αυτό. Κατάλαβα αυτά που. Να σου πω την ίδια. Ευχαριστώ. Πάνω. Λέω, σε περίπτωση λέω από τη διεκδική. Λέω και βλέπει ότι και εκείνη ανταποκρίνεται. Τι θα κάνει, θα συνεχίσει να διεκδική. Και μου λέει, ναι, λέει, με εξητάρει. Δεν είμαι καλά. Με εξητάρει. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είναι respect ο τύπο. Δεν υπάρχει. Με τον Αλέξανδρο. Ξεκινήσει να διεκδική. Κάτι λίγο έτσι. Ένα μικρό να διεκδικεί. Εντάξει, δεν μου έκανε κάτι του wow χθε το παιδί. Ναι, δεν είναι τώρα ήρθε. Δεν προλάβει. Αλλά ναι, χθε έτσι. Ξέρετε, θα μου μιλήσει πιο πολύ, θα μου πάει και την κόντρα του ταυτόχρονα, ξέρεις. Ξέρω. Ξέρεις. Ξέρω. Το κάνει επίτηδε. Θες μιλήσατε. Ναι, λίγο. Μιλήσατε. Ναι, λίγο. Μιλήσαμε λίγο. Λίγο. Παιδιά, θα δείξω αλήθεια. Να κάνω λίγο ερωτική ατμόσφαιρα. Καλό! Πάλι πρωινό μου κάνεις, αδελφούλη. Άσε μία μέρα λίγο έτσι πιο... Δεν θέλω να αφήσω μία μέρα να πέσει έτσι, ρε. Ποιο είναι το πρόβλημα, είμαι πέσκυλα. Αυτό το παιδί ξέρεις τι κάνει, ε. Φτιάχνει πρωινό, το πάει δίπλα, δεν το τρώει ρενιά και πάω και το τρώω εγώ. Αυτό δεν τη γλιτώνει. Θα το βαρέσω και εξηγήστε το παιδί ότι τα νεύρα μου είναι σε μια λεπτή κλωστή. Το θέμα είναι να το κάνεις, ρε φίλε. Το να λες θα τον βαρέσω, δεν λέει κάτι. Να τον βαρέσω.
Μια λέξη είναι. Έλα, αγοράκι. Δεν είναι τάκο. Δυσκολία στην πράξη. Μπορεί να ανταποδώσει και να σε κάνει μπαούλο όμως. Μπορεί όμως και εγώ να έχω ένα κρυμμένο εαυτό μέσα μου. Έλα, αγοράκι, κάνει μπαούλα. Να σε στείλω στην Κύπρο πετώντας. Ούτε κάνω το καράβι. Εγώ τόσο καλά με τον εαυτό μου. Δεν είμαι καλά. Τι δεν είσαι καλά, Μαρή. Πάλι κάθε μέρα, το βλέπεις. Σ' αγαπάει η πεθερά σου. Σ' αγαπάει. Πεθερά μ' αγαπάμε. Ναι. Η νύφη δεν ξέρω αν μ' αγαπά. Να το βρούμε κι αυτό. Κάτσε, ποια είναι η νύφη να μας πεις. Εδώ. Να την. Η νύφη φοράει τα άσπρα. Εύκολα την ξεχωρίζεις. Επειδή ένα πουλάκι μου είπε ότι σ' αρέσει ο κορμός, μαζί με τον καφέ σήμερα έχεις κορμό. Αλήθεια. Τι είναι ένα πουλάκι σου είπα. Ένα πουλάκι. Τι είναι αυτό το πουλάκι. Μία φαν σου. Αλήθεια λες. Ναι. Νομίζω ξέρω ποια φαν μου. Εντάξει. Καλό είναι. Θα δώσουμε φιλιά. Και ο καφές. Μην το πάρεις, αυτό είναι θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκούλη μου. Δεν θα μου δώσεις φιλάκι να με χαιρετήσεις. Να, είδες τώρα, σταματάς να με διεκδικείς. Και τι ήρθε ένας... Αφού γυρίζει και με λέει, θα το πάω να το φάω εγώ και θα σε στείλω μπαούλα στην Κύπρο. Θα σε στείλω πετώντα στην Κύπρο. Μα πάω και το δύο το μικρό και το βρίσκει σε κανένα αρμαράκι σε λίγο. Συγγνώμη, τι τσακώνεστε δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι τα πάτε καλά. Εσύ δεν ξέρει κανένα μα. Αυτό που είπες εχθές, που είδες εχθές. Τι σου, πώς σου φάνηκε, ας πούμε. Μεταξύ εσένα. Μεταξύ εμένα και τη Κίνα. Δεν έχουμε ούτε σχέση, ούτε την απλώ γνωριζόμαστε και υπάρχει μια συμπάθεια. Υπερβολικό. Από τη μεριά τη εννοώ. Και δεν το λέω επειδή εσύ. Ναι, όχι. Δηλαδή... Αντικειμενικά θέλω να μιλήσει τελείω. Παιδιά, επίσης χθες, ενοχλήθηκα πάρα μα πάρα πολύ. Πάρα μα πάρα πολύ ενοχλήθηκα. Με σένα. Δεν γίνεται. Συγγνώμη, μόνο εγώ το βρήκα παράλογο αυτό το πράγμα. Καλά, εγώ παράλογο δεν βρήκα μόνο αυτό. Παράλογο το βρήκα όλο το ντου που έγινε. Τι εννοείς. Βρεάσε τώρα τα μεταξύ σας και αυτά. Αυτά είναι δικά σας. Όχι μετά, πώς πω, όλα. Μα δεν ήταν μόνο μεταξύ μας, όπως είδες. Πώς γίνεται δηλαδή, ας πούμε, να χωρίσει με κάποιον σήμερα και αύριο μεθαύριο, γενικά, δηλαδή να του κάνουν σαν προξενιό ή πλάκες ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο. Εγώ εκείνη την ώρα κατευθείαν έβαλα τον εαυτό μου στη θέση σου και δεν θα αντιδρούσα καθόλου νορμάλ. Δηλαδή, ήσουν πολύ ψύχρεμοι. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Κατάλαβα πολύ αυτό που είπες ότι όταν ξέρεις ένα άτομο ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες κτλ. Ότι μπορείς να κάνεις πλάκα. Και αυτό εντάξει, κάποιοι δεν το δέχονται. Δηλαδή μπορεί να πάρεις λίγο και το μέρος να πεις ότι εντάξει τώρα είμαστε δίπλα-δίπλα σχεδόν. Και εσύ τώρα κάνεις καλαμπούρι με την άλλη που είναι στην τηλεόραση. Δεν έχω σχέση με την κοπέλα μας. Ναι, κατάλαβα. Αλλά, εντάξει, υπάρχει ένα φλερτ. Ναι. Δηλαδή εσύ, άμα έβγαινα στην τηλεόραση αγόρια. Και αυτή έλεγε, αχ, τι ωραίο, τι έτσι, αυτό. Δεν θα κάνεις τίποτα. Αν ερχόμουν πρώτη, αν την ήξερα πέντε μέρες, έτσι. Και δεν την ήξερα πολύ. Και το έκανα αυτό το πράγμα πάνω στην πλάκα, πάνω στο χαβαλέ. Δεν μένω εκεί πέρα μόνο στα κορίτσια που έκανε την πλάκα. Μένω και στο ότι είπε και για τη Ρένια. Τόσο να πειράσει τα μυαλιά τη Ρένια. Μετά το είπε. Γιατί... Είπε και το άλλο το παράπονο όμως. Για τη Ρένια μπορεί να το πέτσει, για την τηλεόραση. Ναι, το Βασίλη, εγώ μένω σε αυτό. Ναι, μένω σε αυτό. Καλά κάνει και μένει. Μην μένει εκεί όμως, μείνει στην ουσία λίγο. Αυτή είναι η ουσία που για μένα. Ζηλεύει ότι ζήλεψε που πήραξε μέχρι τα μαλλιά της Ρένιας. Γιατί να το ζήλεψε, αυτό δεν κατάλαβα. Από την άποψη είναι δική μου. Δεν νομίζω, όλοι θα την νομίζω ότι την πήραξε. Περίμενε, τι. Δεν νομίζω ότι την πήραξε. Κάτσε λίγο, Γιάννη μου. Θεωρώ ότι την πήραξε. Εσύ νομίζεις όλους... και εγώ νομίζω όμως. Αυτό... Όπως νομίζεις, εσύ νομίζω και εγώ. Εγώ αυτό που είδα και αυτό που μου είπε σου λέω. Ναι, εγώ θα σου πω τι κατάλαβα ότι την πήραξε. Αυτό με τηλεόραση και τίποτα άλλο. Okay. Μετά όλο το υπόλοιπο ήταν κουβέντα στην κουβέντα, ένταση στην ένταση. Καμία ένταση. Είδες να είχα καμία ένταση εγώ. Το μόνο που είπα εγώ είναι γιατί. Δεν μπορώ να κάνω την πλάκα μου είτε με τη Ρένια είτε να πω στα κορίτσια αυτό που είπα. Ένιωσε ότι δεν τη σέβομαι. Εγώ ένιωσα. Και τι να μην τη σέβομαι, ρε φίλε. Την προσέβαλα. Είναι η κοπέλα μου και την έφερα σε δύσκολη θέση. Ξεκινήσαμε κάτι έστω και να το προχωράμε όπως είναι και την έφερα σε δύσκολη θέση. Δεν νομίζω. Αν η Ρεγκίνα στο μυαλό τη έχει βάλει ότι εγώ είμαι ο άντρας, το αγόρι τη, το μωρό τη και εγώ δεν έχω δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, Ρεγκίνα. Ακόμα και γι' αυτό που. Δεν νομίζω ότι. αυτό τη έκανε μια παρατήρηση και το έκοψε, νομίζω. Όχι, δεν τη είπε ότι κάνει πλάκα. Και τα λοιπά και συνέχισε να το κάνει. Και μου μιλούσε με ειρωνία. Σε πρώτη φάση δεν μπορούσε να το πει αυτό. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να το έκανα. Της δίνω ένα δίκαιο ώστε ότι θα μπορούσε να το πει και τη ζήλεψε. Από τη στιγμή που τη είπε, σε μια πλάκα κάναμε τώρα με τα παιδιά, δεν θα το συνέχιζα. Σαν να ήθελε να σε βγάλει φάουλ ένα πράγμα. Δεν τη άρεσε και ζήλεψε ξεκάθαρα από αυτό που είπε και για τι δύο κοπέλε. Ξέρω εγώ για τη συμμετοχή. Καλά, ρε φίλε, περίμενε μόνο εγώ. Δηλαδή, εσεί δεν είπατε όλοι. Όλοι είπατε, όλοι κάνουν ένα wow. Όλοι είπαν τι ωραία κοπέλα αυτή. Άμα ήταν άντρε και το έκανε και η Ρεγκίνα. Γιατί δεν το πιζένε εσύ. Γιατί δεν πιζένε εσύ να πει wow, α πούμε. Δεν σκέφτεται το ίδιο αυτέ. Πού να ξέρω. Ρωτάω, γιατί. Εμένα να σου πω κάτι με λίγα λόγια. Μου αρέσουν πάρα πολύ ξεκάθαρε κουβέντε. Δεν ξέρω γιατί θεωρώ ότι με τον Παύλο ξεκίνησε έτσι, γιατί ήταν όλα πάρα πολύ ξεκάθαρα.
Απόλυτα φυσιολογικό, όπως είπε και η φίλη μου χθες, που κάναμε τη ζωντανή τη σύνδεση, ότι ξέρεις κάτι, λέει, όταν δεν γνωρίζονται δύο άνθρωποι και είναι σε αυτή τη, δηλαδή στο στάδιο της γνωριμίας, λογικό είναι να υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ τους, να μην καταλαβαίνουν. Ναι, φυσικά, εκείνη την ώρα ανακαλύπτει ο ένας τον άλλο. Εντάξει, ωστόσο, δεν ξέρεις τι, δεν μου αρέσει, γιατί βγήκε, ρε παιδί μου, έτσι όπως τα λέει προς τα έξω, βγήκε σαν να είμαι εγώ αυτή η οποία πήγαινα μόνη μου. Δηλαδή ότι εκείνος που είχε δεν ανταποκρίθηκε. Πουθενά. Ναι, διορθώστε με, αν είμαι λάθος. Γιατί μου λέει, γιατί είπα εγώ ότι έχουμε σχέση. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, σχέση έχει αυτό με στην αρχή της εβδομάδας, ότι εγώ παίρνω, ας πούμε, μια στάση και κάθομαι σε μια γωνία, δεν τον έχω τύπου και έρχεται δίπλα, με χαϊδεύει. Τώρα που πάω, ας πούμε, δίπλα του, βάζει το κεφάλι πάνω μου. Δηλαδή, κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι ερωτικές. Εκτός αν ένας άνθρωπος, που εσείς μπορείτε να το ξέρετε αυτό, να έχω δει εγώ μια λάθος εικόνα και να είναι γενικά αυτό, ρε παιδί μου, πεταλουδίτσα, δεν ξέρω. Να παίζει και να το κάνει όλε. Και εγώ το παρεξήγησα. Να το πήρα. Δεν έχω δει το Παύλο να παίζει. Μήπως το πήρα εγώ λάθος, κατάλαβες. Πώς είναι έτσι ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Εγώ δεν τον έχω δει ποτέ. Ναι, μπορεί το παιδί να είναι έτσι. Κατάλαβες και εγώ να το πήρα σοβαρά. Μπορεί αυτό να είναι έτσι. Τώρα είσαι αυτό και αύριο να έρθει σε σένα. Μεθαύριο να πάει στην Έτζη να τη χαϊδέψει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί εγώ να το κατάλαβα λάθος. Αλλά νιώθω πολύ παράλογη. Δηλαδή με κάνει και νιώσα τρελή. Γιατί λε, ζηλεύει, δεν κατάλαβε. Έχουμε σχέση εμεί οι δύο. Είπα εγώ ότι έχουμε σχέση. Παύλο. Θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις μια κουβέντα με τη Ρεγκίνα, ναι. Θα κάνω 100%, όχι θεωρώ. Περιμένω να ξέρω την πόρτα να πάω. Και άμα δεν θέλει να σου πει. Άμα δεν γουστάρει, που λέει, θα κάτσει και θα μου ακούσει, δεν με ενδιαφέρει. Με το ζόρι. Θα κάτσει και θα μου ακούσει, με το ζόρι, ναι. Καλή. Είναι καθαρά στον τρόπο σκέψη τη κάθε κοπέλα. Όχι, ρε φίλε, θα κάτσει και θα ακούσει. Να σου πω όμως τι σου λέω εγώ. Εγώ που είχα μια συζήτηση μαζί τη, μεταξύ μα οι δυο μα, ξέρει τι μου έχει πει. Αυτή μου έχει πει ότι εγώ, άμα δω κάποια κοπέλα να σου κάνει παιχνίδι οτιδήποτε, εγώ θα την πιάσω από τα μαλλιά, δεν με ενδιαφέρει. Μου το έχει πει εμένα ξεκάθαρα, το έχει και μπροστά σου όλου, νομίζω. Είναι καθαρά στην. Είναι καθαρά στο πώς το βλέπει κάθε κοπέλα. Εγώ το μόνο που θεωρώ υπερβολικό ήταν στο ότι δεν σε έπιασε ένα. Εγώ δηλαδή θα σε έπιανα μετά να μιλήσουμε. Όταν κάτι με πειράζει, δεν το έκανα εκείνη την ώρα. Καλά, τώρα δεν είχε και χρόνο. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε για το. Θα του περίμενα την επόμενη. Κάτσε, ρε φίλε. Θα περιμένει την επόμενη. Όπα, Άλεξ. Κάτσε, Άλεξ. Όχι, όχι, δημόσια. Φίλε μου, άφησα. Τη είπα κατά. Με το που είδα ότι ξεκινάει και αντιδράει άσχημα, τη λέω θα μιλήσουμε μετά και ξέρει τι λέει. Δεν γουστάρω. Α, ναι, αυτό δεν είπε. Γιατί και σε αυτό που δει και σε αυτό με κάνει με βγάζει λάθος. Όχι, όχι, αυτό όχι, το ξέρασα. Ναι, όντως είχε πει ότι. Α, εγώ το θυμάμαι. Για μένα το μεγαλύτερο τη φάουλ ήταν που είπε το άλλο για τη βαλίτσα για την κοπέλα. Ναι, δηλαδή η κοπελίτσα καημένη είναι στην τηλεόραση, βγήκε έτσι ένα τέτοιο. Αυτά όμως θα πω, αλλά πριν κλείσουμε τη σύνδεση και μου πει αυτό που είπε. Δηλαδή έβγαλε και την κακή έτσι και στην κοπέλα, γιατί δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Μεγάλη είναι να ετοιμάσουμε λέει, τη βάλτσα τη επιστροφή. Επί τόπου εκεί που μιλούσαν ακόμα. Μπορώ να τη δώσω. Μπορώ να τη δώσω ένα-δύο, λέω παραδείγματο χάρη, ένα-δύο-τρία-τέσσερα-πέντε δίκια. Δεν έχει καθόλου δίκιο που δεν περίμενε να τελειώσει όλο αυτό. Είναι οι κοπέλες άσχημα, πρέπει να το πει μετά μόνο. Συμφωνώ ακριβώς. Σε σένα σαν παράπονο, όχι να το ακούσουμε εμείς όλοι. Συμφωνώ ακριβώς με αυτό. Ναι, νομίζω σου λέω. Ένιωσε έτσι, το έκανε τώρα μιλήσει. Ακόμα και σε μένα να το κάνει παράπονο, το δέχομαι φίλε μου να μου κάνει παράπονο και να μου το πει σαν παράπονο και μόνο αργότερα. Αλλά ξέρεις γιατί. Το δέχομαι επειδή έχουμε ξεκινήσει ένα φλερτ. Ως εκεί δεν μπορεί να με πει εμένα να με κάνει κινήσει ολοτυπία μέσα σε όλο τον κόσμο. Από πού και σου πούρε φίλε. Αυτό που τσίπα. Κοπέλα μου είσαι. Γυναίκα μου είσαι. Έχουμε πει ότι ξεκινήσαμε κάτι και πάμε μαζί. Τίποτα. Έχουμε φλερτάρει τρεις μέρες. Νομίζω ότι δεν ήταν σκηνή ολοτυπία, αλλά ήταν πλάκα. Ρε Γιάννη μου τώρα περιπερασπίζει τη Ρεγκίνα που την ξέρει. Μα δουλεύει. Οκ, άμα το πάμε έτσι και η Άννα τόσο καιρό πλάκα σου κάνει. Άμα το πάμε έτσι. Παίρνει τη θέση επειδή την ξέρει. Έλα τώρα, ρε φίλε. Έτσι δεν παίρνω, δεν παίρνω για τη θέση. Όχι, νομίζω, νομίζω ότι έκανε και αυτή τα λάθη. Αγόρι μου, γλυκό έκανε αλλά... πλάκες. Το βλέπω ότι δεν θέλω τα πλάκα, έχει πειραχτεί. Μπορεί ίσως να ξεκίνησε από πλάκα, αλλά να μην. Θεωρείτε ότι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ, σε ό,τι λες, δεν διαφωνώ. Έχεις δίκιο σε αυτά που λέω. Όχι, άμα σου πω κάτι άλλο. Θεωρείς όμως ότι. Έτσι τα καλά καθούμενα αρπάχτηκε. Μήπως και εγώ σου ξαναλέω, έκανες κάτι. Και εγώ αυτό λέω. Ψάξεις πρώτα μέσα σου. Ναι, κατα... Δεν χρειάζεται να ψάξεις πρώτα μέσα μου. Το έχω καταλάβει. Η γυναίκα μου έχει πει ότι είναι ζηλιάρα. Ότι μέχρι και να ξεμαλιάσει μπορεί μια γυναίκα, μια άλλη έτσι. Ακόμα και εδώ πέρα μέσα. Μου το έχει πει ξεκάθαρα. Τι να δω άλλο. Οπότε... Και τώρα απλώς και τώρα το είδα να γίνεται πολύ σύντομα, πολύ εύκολα. Χωρίς να έχω τίποτα μαζί. Και να το πάω και το προχωρήσω δηλαδή, ρε Γιάννη, πιο πολύ. Και, πιο... και το προχωρήσω πολύ το θέμα. Δηλαδή αύριο μεθαύριο τι. Θα μιλήσω εγώ με την μια καινούρια παίκτρια αρθή αύριο. Η γυναίκα είναι ζηλιάρα. Πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να το πιάσουμε το άλλη μια φορά και τέλος. Και τέλος, υπάρχει ναι. Κάτι άλλο. Όχι. Νομίζω, αν με το να αφήσεις να λένε για το όνομά σου έτσι. Να λέει ό,τι θέλει, πρόβλημά του. Και ναι, άμα αυτό που σου έλεγα και για μένα. Άμα θέλει άλλος να λέει, να λέει, να λέει και δεν καταλαβαίνει, εγώ νομίζω ναι, ξεκάθαρη ήμουν σε αυτό που είπα. Η γυναίκα είναι ζηλιάρα, τέλος. Ακριβώς, παιδιά. Τέλος, παιδί μου, άνθρωπος έχει. Ο καθένας το χέρι του είναι να κόψει τον αέρα. Θα πει το και το και το από εδώ και πέρα, λέει ό,τι θες. Αυτό για μένα. Τώρα. Έχω πει πάρα πολλά ήδη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, αγάπη μου. Γιατί πραγματικά αυτό το θεωρώ λάθος. Δεν είναι ότι είναι ζήλια. Είναι ότι απλά δεν υπήρχε σεβασμός προς αυτό, ρε παιδί μου, που μιλάει για άλλες κοπέλες μπροστά σου. Να σου πω τι θέλω να πω. Άμα είναι επειδή με γουστάρεις, θέλω να μου το δείχνεις αλλιώς. Δεν θέλω να μου δείξεις κάτι.
Δεν το δικαιολογώ αυτό. Για μένα αυτό είναι αδικαιολόγητο. Ξεκινάω κάτι και αυτό που κάνει δεν μου αρέσει τελείως. Μπορούσε να το προσπεράσει να μου τα πει δυο μας after. Όχι και μπροστά σε όλους να μου το παίξει τρελίτσα και να μου λέει δεν γουστάρω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι είμαστε και όλοι λάθη κάνουμε. Πέστε το. Μπορεί να το παρεθνώ σε πίνε. Εγώ κανένα λάθος δεν έκανα. Ένιωσα αυτό που έκανα και σήμερα τώρα να ξανάνε και τη λέω θα έλεγα αυτό το πράγμα. Γιατί να μην το πω, τι είμαι δηλαδή. Σε σχέση. Έχω έχει σχέση μαζί τη. Δεν θα το έλεγα ούτε. Τελείως. Εξήγησέ τη αυτό. Δεν ήθελα να το καταλάβει. Δεν ήθελε, όχι. Είχε νευριάσει. Μήπως, άκου τώρα θα σου πω εγώ, μήπως το πήρε ότι ξεκάλα είναι εδώ μια κοπέλα η οποία δείχνει ενδιαφέρον για σένα. Εσύ, οκ, έχεις δείξει κάποια. Έχεις βάλει και εσύ, δεν έχεις βάλει το πλήν δηλαδή ότι έχεις δείξει πόρτα. Εξ αρχής, και τώρα μπροστά μου μιλάς και κολακεύεις άλλες γυναίκες ενώ εγώ είμαι παρόν. Μήπως ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Εξ αρχής όμως έχω δηλώσει και έχω πει ό,τι κάνει να ξεκινήσω πέρα μέσα και στη ζωή μου έξω, το πάω χαλαρά. Και στη συγκεκριμένη κοπέλα έχω πει ότι γενικά υπερβάλλεις πολύ. Λες πολλά λόγια που δεν θα τα κάνεις πράξεις. Και το καταλαβαίνω σιγά σιγά ότι δεν τα κάνει πράξεις. Ενώ λέει όλα αυτά τα θετικά, ήρθε η ώρα που. Οκ, άντρας, δεν είμαι υποτίθεται. Μπορεί και να έκανα αυτό που έκανα. Γιατί ρε φίλε να κάτσει να μου πει δεν γουστάρω να σου μιλήσω μετά. Μπροστά σε όλους σας με τέτοιο τρόπο. Τα νεύρα, εντάξει. Για νεύρα. Ποια νεύρα, ρε φίλε. Τώρα, ρε φίλε, σε ξέρει τι χαρακτήρα σου, ότι είσαι οξύθυμος, δεν μπορεί να σου. Όχι, επειδή με ξέρει, προσπαθεί να παίξει πάνω με τα νεύρα μου αυτό. Ή και δύο είσαστε το ίδιο οξύθυμοι και πάνω στο τέλος. Δεν μας έχει δηλώσει η Ρεγκίνα, φίλε μου, ότι είναι οξύθυμη. Έχει δηλώσει ότι καταλαβαίνω τον άλλον, τα συζητάω, ό,τι θέλει και χίλια δυο ό,τι θέλει. Πού είναι τα ό,τι θέλει, δεν γουστάρω. Ναι, ό,τι θέλει δεν είναι αυτό. Η αλήθεια. Α, μπράβο, τώρα έχεις τα λόγια μου. Όταν όμως άνοιξαν οι πόρτες, είδες, κατάλαβα ότι δεν ήσουν καλά και σκέφτηκε λόγω του Τζόνι. Με ειρωνία το πω, Βασίλη, όμως. Δεν ήρθε. Με ειρωνία το πω, όμως. Καλά, φύγα το κορίτσι και μ' άνοιξε τα μάτια. Ποιο αυτό είναι η Κατερίνα. Αυτό που τη είπε η Κατερίνα ήταν ότι άμα το βλέπει νευριασμένο, μην το μιλά. Και μετά είπε κάτι και το με ειρωνία. Καλά που ήταν η Κατερίνα και δεν μου άρεσε. Όχι, εγώ λέω για αυτό που λέει ότι ο Παύλος τώρα καταλαβαίνει ότι θέλει το χρόνο του, το χώρο του και επειδή έχει γίνει και αυτό με τον Τζόνι και τον καταλαβαίνει ότι σήμερα θα είναι λίγο τρελαμένο. Και λέει γι' αυτό δεν πήγα λίγο. Ακόμα και αυτό το με τρόπο, να ξέρει. Ακόμα και αυτό με τρόπο το πέρα. Έλα, εντάξει. Τέλο πάντων, εγώ φίλε καταλαβαίνω ότι έχω δηλώσει εξ αρχή. Δεν μπορώ αυτή την υπερβολική τη ζηλιά. Όλα καλά, υπερβολική ιστορική, εντάξει. Και αυτή ακόμα θέλει μέτρο. Αλλά όχι υπερβολική ζήλια. Καλά, την υπερβολική ζήλια πιστεύω κανένα δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κανείς. Ρε φίλε, όλοι σας πήγατε να ξεκινήσετε ένα ζευγάρι εδώ πέρα μέσα. Και εγώ είχα πήγα να ξεκινήσω. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Δεν το έκανε για να γκομενήσει, για να αυτό. Το έκανε για να σου πει χαλάρωσε με τον τρόπο του. Επειδή τον ξέρω λιγάκι. Γιατί μου τα έχουμε πει πάλι. Είναι πολύ γενικά. Κοιτάξτε, είναι άτομο που πιέζεται πολύ εύκολα. Και εγώ είμαι άτομο που πιέζομαι εύκολα, άλλο αυτό. Αλλά γενικά αυτό κακό. Σου έδωσε, δεν σου είπε με το που άκουσε τα πρώτα μωρό μου και τα πρώτα αυτά, κόψε. Αυτός γελούσε. Τα έχουμε πει. Οπότε αυτά. Εσύ. Θα σου θέλω να καταλήξω κάπου. Θέλω να καταλήξω κάπου. Ότι αυτός πιεζόταν και δεν έλεγε κάτι και ξεσπάει αυτή την εβδομάδα έτσι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι το έκανε για, να, για τις άλλες. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση μπορεί και να μην το έκανε. Α, έχουμε πει αυτά. Έχουμε το ξέρει αυτό το έκανε. Στο προγκαλά τα είπαμε. Το τρέχανε τα σάλια, να πούμε. Φύγαμε από εκεί. Από εκεί, από αυτά που λες, φύγαμε. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι λόγω αυτών που φέρεται έτσι. Προβλήματου, αγάπη μου. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική γωνία. Ο καθένας έχει επίσης και τα δικά του προβλήματα. Άμα το πάμε έτσι, ο καθένας επειδή έχει τα δικά του προβλήματα να βγαίνει να προσβάλλει τον άλλον και να τον ισοπεδώνει, ας πούμε. Δεν είπα ότι έχει τα δικά του προβλήματα. Λέω ότι έχει πιεστεί αυτός παραπάνω. Με τα δικά του θέματα. Όχι με τη Ρεγκίνα που ήταν υπερβολική μαζί του. Αφού μου προχθέ καθόταν δίπλα και μα έλεγε ότι. Ναι, μα πιέστηκα για τον Τζόνι. Πλάκα μου κάνει. Για τον Τζόνι. Για τον Τζόνι μετά έλεγε ότι πιέστηκε. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν προσεκτική. Εσύ για τον Τζόνι και έχει η όρεξη να κάνει πλάκα. Ναι, μετά το άλλαζε, μετά λέει σηκώθηκα, δεν ήμουν καλά. Δεν ξέρω. Σε αυτό δεν ξέρω να σου πω. Απλά σου λέω σε όλη τη συμπεριφορά βλέπω ότι είναι ένα πιεσμένο Παύλο που προσπαθεί να κόψει τη Ρεγκίνα. Που προτιμούσα στη θέση εγώ του κόπηκα. Θα σου το έλεγα. Εγώ απλά. Κόπηκα γενικά, μόνο του κατάλαβα. Μάλλον γενικά δεν το κατάλαβα ότι έχει κόψει. Μάλλον το μυαλό του δεν το κατάλαβα. Αυτό λέω. Εγώ κόπηκα. Γενικά. Δεν το κατάλαβε, μάλλον το αντιλήφθηκε. Αυτός εδώ φεύγει. Θέλει να φύγει. Η κοπέλα το έχει φύγει, θέλει να φύγει. Αυτός εδώ χώρισε με την Έρτζη που για μένα αυτό ήταν απίθανο. Δεν το περίμενα ποτέ να γίνει. Η Άννα, μάλλον με την Έρτζη έχω σκοτωθεί. Ψυχολογικά, επειδή είναι όλοι του κοντά μου, πολύ κοντά μου και τα συζητάμε συνέχεια, έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Σε πολύ δύσκολη θέση, καταπιέζομαι πολύ μέσα μου. Έρχεται μια Ρεγκίνα, μου δείχνει ένα αλφα ενδιαφέρον, μου αρέσει. Χαίρομαι εκείνη την ώρα, χαίρομαι, αλλά δεν την ξέρω. Την πρώτη μέρα μου το δείχνει, μου φαίνεται ωραίο. Την δεύτερη μέρα μου το δείχνει, την τρίτη μέρα μου φαίνεται υπερβολή. Στον καλάτσι το λέω. Το πας πολύ γρήγορα. Χαλάρωσε το λίγο. Μπαίνουμε Δευτέρα, μου κάνουν πρωταπριλιά μια πλάκα χωρίς να το καταλαβαίνω εγώ. Πριν έρθει εσύ. Πάω στο τραπέζι και πάει να με φιλήσει στο στόμα. Την κάνω σε παρακαλώ και δεν το καταλαβαίνει και συνεχίζει να έρχεται πάνω μου. Την κάνω σε παρακαλώ. Φεύγει και μετά το κάνει θέμα και λέω ότι την έχω σμπρώξει και την έκανα και ότι τη φέρθηκα άσχημα. Δηλαδή, κοπέλα μου, όταν σου λέει κάποιο δεν θέλω να με φιλήσει. Στο στόμα γιατί να με φιλήσει. Αυτή τη στιγμή σου έχω δώσει ένα τέτοιο δικαίωμα. Σου έχω δώσει εγώ το δικαίωμα θέλω να προχωρήσω όσο γρήγορα. Γιατί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ξεκίνησε ένας καυγάς. Με έβγαλε κατά κάποιο τρόπο λάθος μπροστά στα μάτια της Μαρίας ότι ξέρεις, ήμουν απότομος κτλ. Αυτή έκανα πλάκα και εγώ δεν έκανα πλάκα. Το λύνουμε τέλος πάντων και χθες γίνεται αυτή η ζήλια εδώ. Δηλαδή, εγώ τι συμπέρασμα να βγάλω από αυτό, πού να το προχωρήσω όλο αυτό. Και αυτό σου λέει τώρα ότι συνέχεια επεισόδια έχουμε, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί νιώθει και αυτό δεν νιώθει καλά. Ρε φίλε, γενικά είμαστε πιεσμένοι η κατάσταση πέρα και φορτισμένη η ατμόσφαιρα, αλλά μου έδειξε ένα πολύ καλό εαυτό εξ αρχής με το που μπήκε μέσα, είπε αυτά τα πολλά που είπε και μετά άρχισε να το πει. Ακόμα και αυτά τα πολλά ήταν πολλά όμως. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κάνε τα μικρό καλάθι, λένε το κατά. Το ξέρεις αυτό. Εγώ αυτό ξέρω και κατάλαβα. Σαν άνθρωπο είναι μια χαρά άνθρωπο. Μια χαρά άνθρωπο είναι, δεν πω δεν είναι. Ναι, συμφωνώ. Απλά είναι το, αυτό το θέμα είναι ότι εκεί πέρα δεν τα βρίσκεται. Εγώ δεν είναι καλό άνθρωπο. Δεν τα βρίσκεται εκεί και έχει δίκιο σε αυτό. Από τη στιγμή που πιέζει, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Εγώ δηλαδή και στι θέσει και εγώ στι θέσει. Όταν πιέζει, από τη στιγμή που πιέζει, οκ. Πιέζουμε γενικά με όλη τη φάση και με πιέζει και αυτό ακόμα περισσότερο. Αυτό γίνεται. Απλά εσύ περιμένεις από αυτό το άτομο και καλά που. Ξέρει τι πιστεύω ότι γίνεται. Αρέσει τη Ρεγκίνα, μιλάω ρε. Περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο. Περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο, από την Ραγκίνα τέλος πάντων, να σε καταλάβει και για να μην σε πιέσει. Και εσύ βλέπεις αυτή τη στιγμή πίεση από την Ραγκίνα. Και αυτό σε τρελαίνει. Και είναι ίσως από το χθεσινό ακόμα που έγινε αυτό το σκηνικό, να ήθελα να απομακρυνθώ λίγο ακόμα περισσότερο. Να ήθελα να τη δείξω να καταλάβει ότι θέλω λίγο το χώρο μου και το χρόνο μου. Σε κάποια πράγματα. Και να καταλάβει ότι δεν έχω κάτι μαζί τη περισσότερο από όσο πιστεύει αυτή και δεν μου έδωσε αυτό το δικαίωμα ούτε σήμερα να το καταλάβει. Κάτι άλλο που είναι απέναντι, εδώ για το μιλάμε. Μήπως υποσυνείδητα και απόλυτα φυσιολογικά, διότι έχεις δεθεί με τις καταστάσεις που βγαίνουν στο σπίτι, είσαι από τους πρώτους με στο σπίτι, όλη αυτή η ενέργεια που παίρνεις από τους καυγάδες με τον Τζόνι, με την Έρτζη, υποσυνείδητα τους μεταδίδεις μετά και στη Ρεγκίνα, σου βγαίνει δηλαδή η ένταση και δεν μπορείς να το βρεις με τη Ρεγκίνα. Όχι, με τη Ρεγκίνα δεν μπορούσα να το βρω. Είπες πειρασμένος από όλες τις καταστάσεις. Δεν μπορούσα να το βρω γιατί φορτωμένος. Της είπα το παράπονο μου. Κατάλαβες, σου είπα. Της είπα το παράπονο μου για το ότι είναι υπερβολική. Δεν της άρεσε όλο αυτό που είπα. Άρχισε να μου λέει για βιβλία και διαβάσματα κτλ. Εγώ δεν είπα για κάτι διαβασμένο. Με ρωτήσαν και λέω μπορεί και να είναι έτσι, το είπα και εξ αρχής. Όταν με ρωτήσανε, δεν μπορώ να το ξέρω όμως αυτό. Από εκεί και πέρα αυτή συνέχισε. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο για το Πολ 2, δεν έχω διαβάσει κάτι κτλ. Συνεχίζει το δικό σου τροπάριο. Εγώ όμως ξεκαθαρίζω όμορφα και σου λέω: έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω, θέλω χρόνο για να τον γνωρίσω και να δω αντιδράσει. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Εσύ, Τζόνι, καταλάβεις ότι τον ρώτησα. Καταλαβαίνω. Δεν το βγαίνει αυτό πάνω στη Ρεγκίνα. Καμία σχέση. Όχι. Καμία... Όχι. Απάντησε, τέλος. Και την πρώτη εβδομάδα. Απάντησε. Μάλλον έτσι με την Άννα. Δεν μου βγήκε, αντιθέτως ηρεμούσα μαζί της. Αλλά η υπερβολή στην υπερβολή κουράζει. Μαζί σου προσωπικά δεν έχω τίποτα. Σε προσωπικό βαθμό. Ωραία. Εδώ πέρα μέσα στο σπίτι, εδώ και μια εβδομάδα από τη μέρα που έχω έρθει πέρα, συμβαίνουν πράγματα. Πράγματα εμένα με τον καιρό και γενικά οι καταστάσεις αυτές εμένα με έχουν κουράσει και ψυχολογικά καταπιέζομαι. Μπήκες μέσα στο σπίτι εσύ, έβγαλες ναι, μια θετική αύρα. Δεν αντιλέγω καθόλου σε αυτό. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Μου άρεσε όλο αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Μου άρεσε. Αλλά σε γνωρίζω πρώτη μέρα. Λες αυτό που λες. Η υπερβολή σου. Ήταν υπερβολή. Μπορεί να εσύ να μην το νιώθεις, εγώ το νιώθω. Σε όλα αυτά που γίνονται μέσα, για μένα είναι καταπιεστικό. Στις πρώτες δύο μέρες δεν μου φαίνεται καταπιεστικό. Αντιθέτως, μου άρεσε όλο αυτό. Στον καλά κιόλας, άμα θυμάσαι, σου είχα πει κάποια πράγματα. Εδώ που καθόμασταν και τρώγαμε. Ναι. Φανώς. Κάτι όμως που όταν συνεχίστηκε μέσα τον καλά, το ξανανέφερες το δικό σου, με τον δικό σου τρόπο, έτσι πώς θα το φέρεις. Okay. Γελούσαμε όλοι. Ναι, γελούσαν όλοι. Εγώ δεν γελούσα μέσα μου, γιατί νομίζω πως σου είχα ζητήσει κάτι. Περίμενα να καταλήξω εδώ. Το θέμα μου ποιο είναι. Ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με εσένα συγκεκριμένα. Και ότι όλο αυτό που με ενοχλεί τώρα εμένα είναι ότι υπάρχει μια καταπίεση. Θα σου πω. Γίνεται αυτό στο καλά. Μπαίνουμε τη Δευτέρα μέσα στο σπίτι. Είναι Πρωταπριλιά. Γίνονται κάποιες πλάκες μέσα στο σπίτι. Εσείς οργανώνετε μια πλάκα από εδώ πέρα. Ωραία. Την οργανώσαμε. Ναι, όχι, okay, περίμενε λίγο. Έχει τη στιγμή που έκατσε. Περίμενε να σου πω. Ήρθα εγώ εδώ πέρα μέσα, σου μιλάω. Μιλάμε υποτίθεται σοβαρά και είπατε εδώ, Ρενιά, πες το, Ρενιά, το πω, Ρενιά, πες το εσύ. Έρχεσαι πάνω να με φιλήσεις. Ναι, εγώ αντιλήφθηκα ότι πήγα να με φιλήσει στο Μακεδόν, το αντιλήφθηκα μόνο εγώ και κάπως υποκαθόντουσαν εδώ στο τραπέζι. Δεν είμαι τρελός. Δεν το είπε κανείς. Εμένα μου το έπανε μετά. Σου έκανε έτσι και μου λες και επιμένεις. Σου λέω εσύ, μετά αυτό ήσαν δεν σου άρεσε. Το έκανε θέμα και είπες ότι δεν ήταν ωραίος ο τρόπος σου, μου φέρθηκες άσχημα και ήσουν απότομος. Okay, δεν σου άρεσε, αλλά και εσύ δεν σεβάστηκες αυτό που σου ζήτησα. Εντάξει, ως εδώ. Πιστεύω πως είμαστε εντάξει ως εδώ. Κάτι ακόμα. Μέσα στη εβδομάδα εκεί που καθόμαστε. Μονόλογο κάνεις, έχεις καταλάβει. Σου ζήτησα να μιλήσεις και δεν ήθελες να μιλήσεις. Και σου λέω και άκουσε εμένα.
Ναι, άκουσε με όμως, λοιπόν, δεν κάνω μονόλογο. Δεν είμαι κουφή. Αφού μου ζήτησες να με ακούσεις, άκουσε με. Ναι, Παύλο μου, σιγά σιγά. Ωραία, έτσι μιλάω, ρε, εσύ, Ρεγκίνα, συγγνώμη. Βλέπω σιγά σιγά δεν σ' αρέσουν και άλλα πράγματα από τον εαυτό μου. Οκ, δεν πειράζει. Μ' αρέσουνε. Δεν βλέπω να σ' αρέσουνε. Μ' αρέσουν. Γιατί ήρθα και σου είπα. Ξέρεις εσύ τι μ' αρέσει. Ρε, γλυκιά μου, ήρθα και σου λέω, θες να μου μιλήσεις πρώτη εσύ, μου λες όχι. Λοιπόν, άκουμε τότε. Μέση εβδομάδα, εκεί που καθόμαστε εδώ πέρα στον κήπο, μιλάω με την Άννα σοβαρά, έριξε με φυλά στο στόμα. Και φεύγεις, μου λες κατά λάθος. Ακόμα και αυτό. Προηγούμενη εβδομάδα μιλάω. Προηγούμενη εβδομάδα, δεν μιλάω. Τρελαθούμε τώρα. Μιλάω για τη δεύτερη μέρα που σε γνώρισα. Τρίτη. Τρίτη, τε, εντάξει. Αυτό δεν είχε, πάει. Πέντε μέρες εκεί που σε ηρέμησε. Εντάξει. Δεν είσαι εδώ πέρα 15 μέρες. Πέντε μέρες. Έξι. Εντάξει. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Εντάξει. Ναι, την τρίτη μέρα. Παντελή μου παντελάκι μου. Ήρθες εκεί πέρα και σου λέω γιατί κατά λάθος. Δεν σου νομίζω πως σου έχω δώσει ένα τέτοιο δικαίωμα εδώ πέρα μέσα να γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίτα, δεν μπορείς να είσαι και συνέχεια στα καλά σου και να θες να το δείχνεις και αυτά. Θέλεις κάποια στιγμή κάποιος να σε καταλάβει, να σε στηρίξει, να κάνει μια ζήτηση δίπλα σου, να τα πείτε, να του πεις αυτό που θέλεις, να το βγάλεις από μέσα σου. Μην κάνεις από τον Τζόνι π.χ. που τα κράτα όλα μέσα του και δεν μπορούσε να μιλήσει. Όχι, δεν τα κράτα. Τα έχω κάνει τόσο καιρό. Άλεξ, τα έχω κάνει στο παρελθόν αυτά και είναι λάθη για μένα προσωπικά και δεν έχω σκοπό να τα κάνω. Απλά να το ξανακάνω αυτό, να τα μαζεύω, να τα μαζεύω. Και στην Αλεξάνδρα χθες το ίδιο έλεγα πάνω κάτω. Ότι καλό είναι ότι αυτό που νιώθουμε... Αυτό τώρα τη συζήτηση π.χ. που κάνουμε τώρα μαζί, δεν νιώθεις ωραία να έρθει η Ζένια, να σε πάρει μια γκαλίτσα, να της πεις ότι αυτό που νιώθεις το βγάλεις από μέσα σου. Ξέρεις τι όμως ποιο είναι το θέμα. Ποιο. Τη Ζένια δεν ήρθε. Οκ, χθες ήρθε, με ρώτησε τι έχω, της είπα ότι δεν είμαι σε καλό mood. Αυτό εκεί, οκ, κομπλέ. Κατάλαβα και τώρα δεν ήρθε η Ζένια. Εντάξει, μπορεί να έρθει λίγο, μπορεί να μην έρθει καθόλου. Δεν έχω θέμα, δεν έχω κάτι με τη Ζένια. Με τη Ζένια είμαι καλά. Αυτό που έχω είναι εξωτερική παράγοντα. Το θέμα είναι. Αλλά να μου πεις, υπάρχουν δύο πράγματα. Έτσι. Το θέμα είναι να μου πεις ότι μήπως νομίζει ότι έχεις κάτι μαζί της. Δεν έχω κάτι μαζί της. Πάλι... Είπα χθες. Άμα είχα κάτι μαζί της, θα το συζητάγα. Είμαι μια χαρά με τη Ζένια. Όχι, λέω εγώ ρε παιδί μου, εσύ της λες ότι είσαι καλά. Αλλά μπορεί αυτή να νομίζει ότι έχεις κάτι μαζί της και δεν της το λες. Αλλά και πάλι δεν θα μπορούσε να έρθει να το συζητήσει. Θα μπορούσε να έρθει, δεν ήρθε. Μπορεί να μην θέλει να έρθει, μπορεί να μην θέλει να με δει. Έτσι μπορεί αυτό που είπε ο Αλέξανδρος να της βγάζω κάτι αρνητικό. Οκ, και αρνητικό να της βγάζω. Υποτίθεται ότι είμαστε μαζί, ρε. Αυτό λέω. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν τώρα εγώ πέρα και θα είχε έρθει πρώτη η Όλη, θα με έχει πάρει αγκάλι, θα μου λέει τι έχει σαπούλα μου. Θα μου λέει, ξέρεις, τι σε ενοχλεί, τι έχει πειράξει. Εμένα αυτό που μου άρεσε να ξέρεις και στην Όλη πάρα πολύ. Που ό,τι και να έχω, θα έρθει, θα με πάρει αγκαλιά, θα μιλήσουμε, θα το συζητήσουμε. Με έχω γενικά να σου πω κάτι, επειδή ξέρω και έχω καταλήξει έτσι κι αλλιώς. Με μένα και τη Ζένια και με σένα με την Αιώλη υπάρχει μια διαφορά τεράστια. Τι. Εσείς είστε ερωτευμένοι. Υπάρχει μια πολύ ωραία λύση. Να σου πω, Ρεγκίνα μου γλυκιά. Κόψε την επικοινωνία μαζί μου. Όχι, δεν χρειάζεται να κόψει την επικοινωνία. Σε συμπαθώ, μια χαρά άνθρωπος είσαι. Αλλά στο ερωτικό κομμάτι, αφού εξ αρχής βγάζεις αυτή τη ζήλια, βγάζεις αυτόν τον τρόπο, εμένα με χαλάει. Γιατί στο μήνα πάνω τι θα κάνεις, στο χρόνο πάνω τι θα κάνεις, αφού το βλέπεις και μακροπρόθεσμα εσύ. Εγώ ξέρω ότι όταν γουστάρεις κάποιον, όλα αυτά που λες είναι δικαιολογίες. Νομίζεις. Αυτά καμία σχέση. Εγώ δεν μπήκες εδώ πέρα μέσα, Ρεγκίνα, και σου είπα σίγουρα και ερωτεύτηκα. Έχασε την κύκα τα πόδια μου. Σου είπα είσαι μια πολύ συμπαθητική γυναίκα. όμορφη γυναίκα. Φλερτάρεις όμορφα, λες ωραία πράγματα. Ναι, αλλά βλέπω ότι αυτά τα πράγματα που λες, τα λες απλά για να τα πεις. Ναι. Μη μου πεις. Προχθές έλεγες, εγώ δεν ζηλεύω τόσο πεις. Πολύ. Εγώ και αν ζηλεύω, το κρατάω. Και τον για ξαναδέ τα επεισόδια. Και τον άλλον τον ηρεμό. Δεν έχω δηλώσει ότι ζηλεύω άρρωστα. Κοντζά με επεισόδιο υπάρχει γι' αυτό. Ζηλεύεις άρρωστα, ρε Ρεγκίνα, στο φλερτ πάνω. Σε οτιδήποτε. Να ζηλεύεις άρρωστα στη σχέση μας. Να έχουμε σχέση. Δεν σε αφορά, έτσι είμαι εγώ. Τι κάτσε, πώς δεν με αφορά. Άμα δεν αφορά, ρε Ρεγκίνα, σε μένα ποιον αφορά, τον γείτονα. Δεν είναι, βγαίνεις και φωνάζεις και λες ζηλιάρα και τέτοιο και δεν είναι το φυλάκι σου. Πάμε το κορίτσι μου. Οκ. Εδώ εσύ με έλεγες άντρα μου, τώρα σε πήραξε το κορίτσι μου. Όταν μου το είπες, το σταμάτησα. Οκ, δεν το σταματάω, Ρεγκίνα. Άκουσα να δεις. Ευχαριστώ. Δεν με πειράζει το να το κάνεις όταν σε γνωρίσω και όταν δεν μάθω. Και αν το προχωρήσει, θέλω να σε μιλήσω. Αν το προχωρήσει, με πειράζει που το κάνεις στο χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, στο μήνα πάνω τι θα κάνεις. Αυτό που είπα στη Μαρία μπροστά. Θα τις παίρνεις τα μαλλιά και τις πηγαίνεις, έτσι. Μπορεί. Μπορεί. Εγώ αυτό δεν το μπορώ όμως. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Σεβάστε. Το σεβάστε το που σου λέω. Προφανώς. Όλα καλά. Εννοείται πως είναι όλα καλά. Αλλά εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου απέναντί σου. Χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα, γιατί δεν είμαι τελικά διαβασμένη. Άκουσα να δεις.
Το αν είσαι διαβασμένη ή όχι, δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Δεν μπορώ να πω εγώ. Κάτι άλλο, έχει τελειώσει. Είναι λίγο. Το αν είσαι διαβασμένη ή όχι, δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Και αυτό. Εσύ το έχει αναφέρει. Εγώ το έχω αναφέρει. Και το αν είσαι διαβασμένη, μπορεί να έρθει να είπε αυτά που είπε. Εσύ το έψω ότι σου πέντε μηνύματα ότι. Ναι, όχι. Μπορεί να έρθουν μηνύματα και. Μου τα έδειξε. Και εγώ μπορώ να ξέρω πράγματα για σένα, δεν ανέφερα ποτέ τίποτα. Το δεν είπα κάτι. Τι λες εσύ? Ότι μου είπαν τη λέξη διαβασμένη δεν σημαίνει, δεν είναι κακό αυτό. Ναι, είμαι διαβασμένη εγώ. Δεν με ενδιαφέρει εμά. Μα δεν με νοιάζει ποιο το λέει, Παύλο. Το θέμα είναι πώς είμαι εγώ απέναντι. Είναι συμβολικό, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μίλησα αυτή. Ανταποκρίθηκε. Δεν μίλησα αυτή. Μην με βγάζει τρελή, λοιπόν. Δεν μίλησα αυτή τη στιγμή για διαβάσματα όμω. Εσύ το πέταξε διαβάσματα. Ναι, εγώ δεν αποκρίθηκα. Εγώ σου λέω τη συμπεριφορά σου, τη χθεσινή συμπεριφορά και την προχθεσινή εδώ πέρα μέσα. Δεν σου μίλησα για διαβάσματα. Δεν είπα ότι μου φαίνεται. Όλα καλά, παιδί μου, τέλος. Δεν υπάρχει θέμα. Εσύ όλα καλά, αλλά δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Δεν σε ξαναενοχλώ και τελείωσε. Όλα καλά. Βλέπεις πως αντιδράς. Προσπαθώ να σου μιλήσω και δεν επικοινωνείς. Το κόκκινο δωμάτιο που επέλεξα να κάνω με τον Γιάννη δεν ήταν οπωσδήποτε ερωτικό. Δεν ήταν γι' αυτό. Απλώς τον ρώτησα. Ήθελα να μου δώσει κάποιες συμβουλές. Μιλάς σαν τον Παύλο. Έχουμε ίδια ιδιοσυγκρασία λιγάκι σε αυτό. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Σαν το ίδιο. Ναι, παιδάκι μου, όχι. Δεν θυμώνω εύκολα, αλλά θέλω να με κοιτάς τα μάτια όταν μιλάς. Μόνο σε αρέσουν τα μάτια μου, γι' αυτό το λες. Για πες. Ντρέπομαι τώρα, δεν ξέρω γιατί. Τώρα δεν κουκίνησες καθόλου όμως. Έχω βάλει δύο στρώσεις, το ήξερα. Εντάξει, είχες πει ότι... κάντε το πιοκί. Κάντε το πιοκί. Εγώ έχω πολύ πάνω σου. Όχι, όχι, είναι το αυτό μαξιλάρι και νιώθω ότι είμαι 5 χρονών. Μαξιλάρι είναι αυτό ή μαξιλάρα. Έχεις πει ότι, είναι, ότι μπορεί να είναι, λέει, όχι ερωτικού περιεχομένου, μπορεί να είναι απλά γνωριμίας. Ναι. Πώς σου φάνηκε η Γιάννη, παιδί? Δεν ξέρω. Πιστεύω σαν χαρακτήρες δεν θα ταιριάζαμε. Γενικά. Γενικά, εντάξει, εμφανισιακά δεν είναι τόσο πολύ. Ωραίο παιδί, αλλά όχι τόσο πολύ... Στα γούστα σου. Ναι. Δείχνω ματιές τώρα γύρω-γύρω, μα σου λέω για έξω. Χωρίς συμβουλικό. Και εδώ το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ έχω μπει στο σπίτι εγώ μπορεί με τον τρόπο μου, εγώ μπορεί με τον τρόπο μου, από τη στιγμή που να βλέπω ότι δεν με καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις το που σου λέω, να ήθελα να καταλάβεις λίγο την Εγκίνα. Όπα λίγο, πάρε μια απόσταση, να γνωριστούμε όμορφα, ωραία, αλλά αυτό που κάνεις είναι υπερβολή. Και εσύ δεν το κατάλαβες αυτό. Παραγνωριστήκαμε. Ναι, παραγνωριστήκαμε πολύ γρήγορα και εσύ το κατάλαβες αυτό και αν έρθεις να μου μιλήσεις. Μου είπες, δεν γουστάρω να σου μιλήσω. Δεν γουστάρω να σου μιλήσω. Μα τι να μιλήσουμε, ρε Σπάνο, να πούμε τι. Ένας άνθρωπος που εγώ του δείχνω το ενδιαφέρον μου και με ακυρώνει. Και επειδή δείχνεις εσύ ενδιαφέρον, πρέπει να δείξω εγώ ακριβώς το ίδιο. Μα μην δείχνεις, μα έδειξες, ρε εσύ. Πήγα να δείξω και εσύ και μου το χαλάς. Μα έδειξες. Ναι, σε καθημερινή εσύ βάση. Εσύ φρενάρεις. Εσύ φρενάρεις. Σε καθημερινή βάση με πράγματα που κάνεις, εμένα με χαλάει αυτό. Παιδί μου, απόλυτα φυσιολογικό. Γνωριζόμαστε, δεν το είπαμε. Όταν γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, αφού δεν τον ξέρεις και τον ζεις τώρα καθημερινά, στο ίδιο σπίτι είμαστε, ρε Παύλο. Ακόμα και αυτό που μου λες τώρα εδώ πέρα, εγώ ό,τι είναι δικό μου είναι δικό μου, δεν με ενδιαφέρει. Με χαλάει. Γιατί ρε φίλε, σου έχω πει εγώ ότι είναι δικό σου. Όχι, δεν σου. Θα χαίρομαι όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα δεν μπορώ να χαρώ. Δεν πρέπει να χαίρεσαι. Όχι, θα πρέπει να χαίρομαι. Που θα είναι μια γυναίκα αποκλειστικά, α πούμε, για σένα. Αποκλειστικά για μένα και όταν θέλω να τη μιλήσω, να τη πω κάτι, το πρόβλημά μου μοιρονεύεται. Δεν γουστάρω κι εγώ. Σε ειρωνεύει μαζί σου κάθομαι. Μοιρονεύεσαι τώρα. Τώρα κάτι. Το βλέπει εσύ το ύφο μου. Το ύφο σου ήταν εκεί πέρα από εσά άτομα ότι ήταν ειρωνικό το ύφο. Μιλάμε για τώρα, άστο εκεί. Καλά, ακόμα και, ακόμα και τώρα δεν γίνει. Μπήκα μέσα να σου μιλήσω και μου λε: Όχι, Παύλο, κάτσε να τρέξει να φεύγει. Εντάξει, δεν έχω όρεξη. Είχε, δεν είχε τα. Ήθελα να τα πω και στα πω. Θα τα έλεγα ούτε σε άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό. Okay, ευχαριστώ. Αυτά έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν τα σέβεσαι ή τα δέχεσαι. Ή είμαι κάπου λάθο. Θέλω να μου πει αν είμαι κάπου λάθο. Όλα καλά, μην αγχώνει. Όχι, αν είμαι κάπου λάθο, όλα το ξέρω. Όχι, παιδί μου, όλα καλά. Καλά τα λε. Για πείτε, παιδιά, τι έγινε με τον Βασίλη, απλά είναι σήμερα δεν έχεις καλό mood. Τι? Ο Βασίλης. Είναι το τελευταίο ζευγάρι, άμα έχω δει και αυτή. Όχι, 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 δεν έχει να κάνει καθόλου με την ζένια. Τι λέω πριν, είστε το τελευταίο ζευγάρι. Άμα το διαλύσετε και εσείς δεν έχει ζευγάρια μέσα στο σπίτι. Ξεκινάμε όλα από το μηδέν. Δεν είναι ότι κάτι έγινε με τον Βασίλη, αυτό είπα πριν και στο Φάνο. Από την αρχή του παιχνιδιού, ο Βασίλης πάντα ερχόταν εδώ πέρα. Έτσι. Γιατί ήθελε να αλλάζει τέλος πάντων σπίτια. Χθες πήγα εγώ γιατί δεν ήρθε, δεν έχω γενικά πρόβλημα που να πάμε. Τι? Λίγο θα κλέψω λίγο χρόνο και από σένα. Ότι δεν ήταν σε καλό mood χθες, δεν είχε όρεξη. Οκ, σεβαστό, εντάξει. Όσο μόνο δεν είχε όρεξη, μαζί μου να μιλήσει από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Σεβαστό. Τα
Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάτσουν να πιέσουν καταστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Όποιος θέλει, ξέρει που είμαι, μπορεί να θέλει το χρόνο του, το χώρο του, να κάτσει να ερεμήσει οτιδήποτε άλλο. Δεν θα κάτσουν να τον πιέσουν. Σεβαστό. Απλά τα πράγματα. Τα πάρουμε από την αρχή ένα-ένα. Να ξεκινήσουμε από το πάρτι. Καταρχήν, εγώ στο ότι. Αυτό το ξέρει και αυτό. Εδώ είναι. Άμα θες να έρθει να κάτσει εδώ μαζί μα. Τα ξέρει όλα. Τα είπα. Δεν, πάλι ναι, μπορεί να μου τα πει εσύ και αυτό να μου πει δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Μα αυτό ήδη λέει ότι δεν είναι έτσι. Τα παράλλαξε αυτά τα οποία είπε. Δεν είπα ποτέ εγώ το βιβλίο που μου πήρε είναι για σκουπίδια. Δεν είπα ποτέ θέλω πιο ακριβά ότι είμαι για άλλα γούστα κτλ. Δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα, ξεκίνησα από μία πλάκα όλο αυτό. Μου είπε ότι έχει πει ότι είσαι κοπέλα elegant, κάτι τέτοιο. Είμαι elegant. Αυτό τι σχέση έχει. Ναι, είμαι elegant. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Αυτό τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει αυτό. Το είναι elegant και η energy είναι για το χρήμα. Στο ότι και καλά έχει μια κλάση α και δεν γουστάρει το κάμπινγκ και δεν γουστάρει το φτηνό το δώρο. Αυτό έχει να κάνει με το ότι γενικώ είμαι μια κοπέλα μυγιάγκη και καθαρή. Μου φωνάζει τώρα εσύ. Να τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν. Καταρχήν, το θέμα του κάμπινγκ και του ξενοδοχείου που το έχω αναφέρει εδώ δεν είναι κάτι κρυφό, όπως ναι. Είπατε, το είπα off camera. Όχι, γιατί είπα ότι το off camera του είπα ότι δεν το γουστάρισε καθόλου αυτό και γιατί μου το έπεσε από το πράγμα. Δεν, δεν αναφέρθηκα ποτέ στο κάμπινγκ off camera. Ό,τι ανέφερε ήταν εδώ μέσα. Ρε Τζόνι. Δεν αναφέρθηκα ποτέ Johnny. Στο off camera. Τζόνι, θες να έρθει να κάνει λίγο παντελπέ εδώ. Αχ, δεν θέλω, γιατί θα χώνεται τώρα, Παύλο. Δεν μπορώ. Μα θες να ακούσει τη δική μου γνώμη, μου λε. Τώρα αυτό θα αρχίσει να λέει τα δικά του, ρε φίλε. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Δεν θα μιλήσω. Εγώ θέλω να σε ακούσω. Σαν να κάτσει απλά δίπλα εδώ πέρα. Για μένα το θέμα για εσά. Θέλω να κάτσει εδώ. Για σένα και την έτσι. Τι τον θες, τον έχει παρατηρητή. Θέλω απλά να κάτσει να ακούσει. Και όταν θα τελειώσει, θέλω απλά για να τελειώνει αυτό το θέμα. Δεν έχω κάτι μαζί σου και στον κήπο το είπα. Εμένα με προσέβαλε όμω. Με συμπέρασμα που έβγαλε από τον Τζόνι. Ναι, είναι φίλο μου, είπα αυτά που είπε και το είπα. Στον κήπο δεν σου είπα ένα πράγμα και σου λέω όταν τελειώσαμε όλο το θέμα. Αυτά που σου λέω τώρα στα λέω. Οκ. Θα θέλω όμω πολύ να μιλήσω με την Έρτζη και όταν μου πει και η Έρτζη την άποψή τη. Επιλέξει. Μπορεί να σου πω κιόλα ότι είσαστε και οι δύο φάουλ, ήρθε περισσότερο εσύ, ήρθε περισσότερο η Έρτζη. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Επιλέξει. Αυτό είπα ακριβώ. Δεν είπα κάτι άλλο. Ούτε είπα ότι είσαι. Τον έφερε εδώ ούτε για να κάνει τι. Για να κάνει τι. Για να πετάγεται. Όχι, δεν θα πετάγεται καθόλου. Για να ακούσει αυτά που θα μου πει. Ωραία. Πάλι θα πετάγομαι. Δεν μπορώ να πω. Ξεκινάω λοιπόν και λέω. Απλά ακού λίγο. Ξεκίνησε όλα αυτά από μία πλάκα που με οδήγησε σε ένα συμπέρασμα. Γιατί είδα κάποια γεγονότα που δεν τα ήξερα, όπως αυτό για τα γενέθλιά μου που υπόθηκε, που λέει καταξοδεύτηκα και τέλος πάντων χαλάλι. Κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε ναι. Προσωπικά και δεν μου άρεσε και σε άτομα κοντινά μου που το άκουσαν μου το είπαν. Λέει αυτό γιατί να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος σου κάνει μια έκπληξη. Όσο και να ξοδεύει, δεν έχει να κάνει με το χρηματικό, έχει ναι. Να κάνει με το ότι σου κάνει μια έκπληξη και σου λέει α, εγώ ξοδεύτηκα, δηλαδή σαν να το παίρνει πίσω. Να μην το έκανε καθόλου. Ναι. Για ποιο λόγο να το πει. Είναι άσχημο. Ξεκινάμε από εκεί και παίρνουμε αυτή τη φράση σαν κάτι που υποδηλώνει ότι μπορεί να την πει κάποιο που είναι τσιγκούνι. Ναι, νομίζω πω το είπα αυτό είναι το πράγμα. Πολύ κακό. Να, κάποιος... να τα πω όλα ναι. Πρώτα, γιατί δεν θα ήθελα να τα απαντήσω σε όλα. Okay, okay, okay. Λοιπόν, πάμε μετά στο θέμα του. Τη γατούλα, μια που είναι το αρκουδάκι, μια γατούλα που είναι πορτοφολάκι. Δεν σημαίνει ότι επειδή. Και το κάνουμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μιλούσαμε με την Κατερίνα και λέμε ότι το κάνουμε μια πλάκα. Γιατί προφανώς αυτό την έχει δει επειδή έχω κάνει ένα βίντεο κλιπ που λέγεται γάτα, θα μου παίρνει γατάκια, ξέρω εγώ. Και λέμε ρε φίλε, εντάξει, μια το αρκουδάκι, μια το πορτοφολάκι, τι την έχουμε δει με τη γάτα, με το τραγούδι. Μήπως ας πούμε, ό,τι δωράκια θα μου παίρνει θα έχει γατάκια. Ναι. Και τον παίρνουμε και το κάνει πλάκα. Και του λέει η Κατερίνα στο τηλέφωνο και θύχτηκε και το έκλεισε κιόλα. Λέει να σου πω ρε, εσύ, Τζον, τα γούστα γενικά τη Νέρση. Τα έχει καταλάβει, ας πούμε, δεν το έχουμε πολύ. Όχι θέμα χρηματικού οικονομικού. Άσχετα με το οικονομικό. Καμία σχέση. Με το γούστο τη γενικά. Τι μπορεί να τη άρεσε. Να πάω σε αυτό. Τι μπορεί, όχι, να τα πω όλα για να τελειώσω. Τι μπορεί να τη άρεσε. Τίποτα. Ο Τζον, τα χάνει εκεί, δεν κατάλαβα. Τίποτα, αυτό να τη πω, δεν άκουγα τίποτα και σπάστηκα και το κλείσα. Μην μιλάς, αυτή μιλάει τώρα. Να μην το κλείσει. Τι πετάγεσαι. Αυτό δεν άκουγα από σήμα. Δεν άκουγε και μετά δεν πήρε. Θέλω να μου μιλήσει, δεν ξέρω. Παρεξηγείται μόνο σου. Απλά άκου, μην λες τίποτα. Απλά άκου. Παρεξηγείται, το κλείνει. Λέω εντάξει, λέω θα πέσει η γραμμή, δεν ξέρω, παρεξηγήθηκε, θα πάρει σε λίγο. Δεν με παίρνει ποτέ. Αναλύουμε τα γεγονότα, πάμε παρακάτω. Μου είχε κάνει ήδη παράπονο στο μεταξύ. Όχι για το δώρο. Εμένα λέει: δώρο δεν μου πήρε. Εσύ άντε ζηλεύω. Μου είχε κάνει, έχει κάνει ζένιο στον Βασίλη τα παπούτσια, ξέρω εγώ. Καταρχήν, εγώ όπω και αυτό μου κάνει δώρο φαγητό, έτσι το έχω πάει εγώ. Κανονικά, αν το πάμε έτσι, να το πάμε με το ποιο έχει πληρώσει τι. Εγώ του έχω πάει δώρο γλυκό, του έχω πάει δώρο ξανά γλυκό, δεν θέλει να το φάει. Αυτό μου έχει φτιάξει ομελέτα που κάποιε φορέ θα τη φάω, κάποιε φορέ δεν τη φάω. Αν το πάμε έτσι οικονομικά, ποιο κάνει τι. Okay, του έχω πάρει κι εγώ ένα βραχιολάκι όπω έχει πάρει αυτό ένα πορτοφολάκι και πάει λέγοντα. Ωραία, ωραία. Εν πάση περιπτώσει, μου είχε κάνει αυτό το παράπονο σε σχέση με δωράκια και με όλο αυτό με το ότι δεν είμαι στην τριάδα. Εκεί που αναφέραμε το θέμα του κάμπινγκ. Που λέει, να σου πω, λέει, άμα εγώ λέει αγαπημένο, θα πάρω τα λεφτά, θα πάμε διακοπές. Θα ταξοδέψω, λέει, όλα μου τα λεφτά σε διακοπές. Και του λέω, και έτσι όπως το είπε, είχε φάση. Του λέω, έλα ρε, του λέω, και πού θα με πας για διακοπές. Λέω, άμα θα πάρεις τόσα λεφτά, πού θα πάμε διακοπές για να ταξοδέψεις όλα. Και μου λέει στο κάμπινγκ. Και τον κοιτάω και του λέω, έλα ρε, είσαι στο κάμπινγκ. Λέω, στο κάμπινγκ πήγαινα φοιτήτρια. Ξέρω, εγώ δεν με πισίνει. Όλα τα λεφτά για το κάμπινγκ θα τα φάζει. Μην τα φάζει όλα τα λεφτά. Πάμε στο κάμπινγκ δύο μέρες. Του κάνω σε φάση. Εγώ του λέω, θα ήθελα τις υπόλοιπες μέρες να πάμε στο ξενοδοχείο.
Μήπως είναι λίγο βιαστικό όλο αυτό. Όχι, όχι. Μήπως θα υπάρξει και επαναληπτικό σαβέ. Όχι, όχι. Δεν. Εγώ δεν κάνω κινήσεις έτσι κι αλλιώς στη ζωή μου. Αν δεν έχω ανταπόκριση, δεν είμαι άνθρωπος που ξεφτιλίζομαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω. Εντάξει, φανερό. Και εσύ που μπορεί να ξέρεις πέντε πράγματα για μένα παραπάνω από άλλες παρέες, δεν νομίζω να έχεις ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά καλά. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική γωνία. Δεν μπορείς στο τηλέφωνο να μου λες τα λέμε αλλιώς, από κοντά τα λέμε αλλιώς. Εγώ ένα και ένα κάνω δύο. Λέμε ότι λήξαμε. Το ίδιο είναι, το είπα στο τηλέφωνο, θα σου το πω και από εδώ. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, δεν είπα κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που με είδε σεξ, αλλά του έλεγα να με δουλεύει. Συζητήσαμε αυτά και τα λήξαμε μεταξύ μα. Εσύ βρείτε τα δικά σα, δεν χρειάζεται τα δικά σα. Όχι, λέω όλο το σκηνικό εφόσον θέλει να πάρει θέση για όλα τα γεγονότα. Γιατί αυτά, θέση. Γιατί πήρε θέση για εμένα και με προσέβαλε. Τι μπερδεύεσαι, έτσι, μην το ξαναπεί άλλη φορά. Με προσέβαλε. Το έχει πει 17.000 φορέ όταν προσέβαλε. Έχει εσύ με προσέβαλε όταν με πει μπετάκι. Τελείωσε. Έχω προσβλήθηκα. Γιατί προσβλήθηκε. Για μένα προσβολή. Και εσύ το κάνει. Αγάπη μου. Ένα-ένα. Πού κολλάτε, εμένα με χαρακτήρισες αυτή τη στιγμή. Το μην πετάγεσαι, τι, που έχει να κάνει. Ζένια, θέλω τη γνώμη σου κάτι. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για την Ρεγκίνα, που τη γνώρισες και ήρθες στο σπίτι. Τώρα είναι η δεύτερη της εβδομάδα. Τι συμπέρασμα έχεις για την Ρεγκίνα? Είστε πολύ κοντά. Εγώ πιστεύω σαν ιδιοσυγκρασία. Ναι, μόνο τα κορίτσια. Αλλά... Μ' αγκαλιάσανε πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι και πιτσιρίκα όμως η Ζένια. Όχι, δεν είναι, όχι. Γνώμη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τη θεωρώ έξυπνη γυναίκα. Ντόμπρα. Ό,τι έχει να πει θα το πει. Δεν θα ντραπεί να πει αυτό που νιώθει, ούτε αυτό που σκέφτεται. Γενικά, εμένα μου αρέσει. Εγώ θα μπορούσα έξω από το σπίτι να κάνω παρέα μαζί της άνετα. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Άσε με να τελειώσω. Είπα αυτά που είπε και το λέω. Δηλαδή, ρε Τζόνι, από αυτά που καταλαβαίνω τώρα εγώ, είναι ότι η Νέρτζη θέλει κάποιον άνθρωπο που να έχει περισσότερα λεφτά και να κάνει περισσότερα γούστα. Με λίγα λόγια. Αυτό είπα για εμένα. Καταρχήν, αυτό είναι κάτι που το είπα στο τηλέφωνο για εμένα. Του λέω εγώ προσωπικά, είμαι σε μια ηλικία και σε μια φάση που αν ρωτήσει εμένα, δεν θέλω παιδί. Θέλω να βγάλω γούστα. Πού είναι το κακό με αυτό? Αυτό είπα τι σχέση έχει αυτό με τον άντρα που θέλω να έχω δίπλα μου και αν ο άντρα θέλει να με πληρώνει και να δίνει λεφτά. Εσύ είπε η Νέρτζη είναι για το χρήμα. Γιατί φωνάζει, κοπέλα μου? Πού είναι το κακό σε αυτό που είπα λοιπόν? Πού είναι αυτό το κακό? Που λέω, αυτό λες και εσύ. Όχι, ότι θες να βγάλεις γούστα. Μα αυτό ήταν το συμπέρασμα σε σχέση ως προς τον Τζόνι, σαν να το έβγαλες. Τι σχέση έχει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου, ότι είμαι για το χρήμα? Μα αυτό έβγαλες συμπέρασμα. Εσύ, αγόρι μου, χθες, ότι εγώ θέλω να μην είμαι για τον Τζόνι για το χρήμα. Με αυτό που μίλησε χθες, με τα παράπονα που μου είπε εσύ χθες, με αυτό που ένιωθε μέσα σου. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα με τον τρόπο που θα έλεγε. Είπα εγώ ότι ο λόγος που δεν είμαι με τον Τζόνι είναι οικονομικός. Δεν μπορώ να μιλήσω. Προσπαθώ να τελειώσει η Ελένη. Θα τελειώσει ένα λεπτό. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Θα τελειώσει. Πάλι στο ίδιο συμπέρασμα έρχεται. Κάτσε να τελειώσει ένα λεπτό και θα το πει κι εσύ. Νέρτζι μου, άμα δεν σ' αρέσει το συμπέρασμά μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άρα το συμπέρασμα είναι. Δεν ήταν το συμπέρασμά μου αυτό όμω 100%. Όταν το τελείωσα όλη την πρόταση και του λέω. Ζωάννη μου, άκουσα να δεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν καταλαβαίνω μόνο ότι είναι για το χρήμα. Γενικά καταλαβαίνω ότι ήσουν μέσα. Και θα σου πω και άλλα συμπεράσματα, άμα το πάμε έτσι. Δεν είναι ότι μόνο το χρήμα. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που με έχει πει ο Τζόνι χθες ότι μέσα στο σπίτι είχε ένα χαρακτήρα γούτσου γούτσου, έξω το μιλούσε κανονικά. Γιατί αυτό μου το είπε ο Τζόνι. Έξω μιλούσε με φυσιολογική φωνή, δεν ήταν η φωνή σου γατουλίσια. Τι έχει αυτό, παιδάκι. Άρα και αυτό το πράγμα. Άρα βγάζω και. Άρα θέλω να μου πει ότι έχω βγάλει κι άλλο ένα παράδειγμα. Αυτό είναι άκυρο που λες. Όταν είμαι καλά με κάποιον και είμαι στις γλύκες, κάνω αυτή τη φωνή γιατί μου βγαίνει παιδικά. Και στο τηλέφωνο μα στο τηλέφωνο μπορεί να είχαμε ζητήματα και να μιλούσαμε. Όταν στο τηλέφωνο μου μιλάει για κάτι σοβαρό, θα αρχίζω να κάνω σαν χαζό. Θέλω να σου πω ότι δεν κάναμε σοβαρά θέματα εδώ μέσα καθόλου. Δεν ζητούσαμε σοβαρά φταίω θέματα. Εγώ γι' αυτό. Εσύ δεν με προσέγγισε. Αυτό το είπα πρώτη. Προσπάθησα πολλές φορές να μιλήσουμε δεν σοβαρά. Δεν με προσέγγισε. Δεν μιλά έτσι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Εγώ ήμουν η πρώτη που υποτιχωρίζω από εσένα επειδή δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν με ιντρίγκαρε και δεν με κράτησε εγκεφαλικά. Εσύ ήθελε σωματική επαφή. Εγώ σωματικά δεν μπορώ να έρθω ούτε να κολλήσω με κάποιον. Εσύ δεν θέλει σωματική επαφή. Σε ξέρω, δεν μιλάμε για σένα. Όχι, μιλάω γενικά. Αυτό, ακόμα και τα πολλά φυλάκια που θες, άμα ο άλλος. Θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Όπως και ο Παύλος δεν θέλει. Για τον Παύλο, γιατί δεν γίνεται κατά κριτέο αυτό. Εγώ με σένα είμαι. Εγώ δεν είπα ότι θέλω. Ούτε εγώ είπα δεν θέλω. Άμα με τον άλλον θέλω, όντως θα κάνω. Αν ο άλλος δεν έχει προσεγγίσει εγκεφαλικά και δεν έχω επικοινωνία, δεν θέλω πολλά παρέμβαση. Εσύ όμως έχεις δείξει ότι σε έχει προσεγγίσει εγκεφαλικά ο Τζόνι. Δεν με έχει προσεγγίσει αυτό, λέει, τον τελευταίο διάστημα με έχει ξενερώσει εγκεφαλικά. Αφού είπα και όλα αυτά. Αν είχα πάλι δεν είχαμε φιλιά όμως. Στην αρχή αγάπη μου ήταν στο παιχνίδι. Και καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς. Από την πρώτη στιγμή θα φιλήσω εγώ επειδή. Εσύ ήταν έτσι ένα αγόρι μαζί σου. Θες να έχει ένα άλλο σπίτι. Αν με προσεγγίζει εγκεφαλικά και γουστάρω, θέλω πάρα πολύ. Δεν πηγαίνει εσύ, έχει πει. Όχι, δεν θέλω να πηγαίνω. Κάνει μεγάλο λάθο. Αγάπη μου, αν δεν με ιντριγκάρεις εγκεφαλικά, βαριέμαι. Δεν με ιντριγκάρεις, τελείωσε. Τελείωσε. Όχι, πού είναι το πρόβλημα, αυτό λέμε.
Πού είναι το πρόβλημα. Τι σχέση έχει αυτό με το energy είναι για το χρήμα. Ότι εγώ δεν μπορώ να καλύψω τα γούστα αυτά. Αυτό δεν ξέρω. Κολλάει αυτό με το κεφάλι. Δεν κολλάει κάπου. Είναι διαφορετικά. Άκυρο το energy. Είναι αγόρι μου γλυκό. Δεν είπαμε στον κήπο ότι εγώ από ό,τι καταλαβαίνω με λίγα λόγια με αυτά που λέμε ότι η energy θέλει έναν άνθρωπο με περισσότερα λεφτά που να τη κάνει καλύτερα. Είναι πιο πετυχημένο. Άκυρο. Μα εννοείται αυτό το έχω πει δεν μου έχουν κάνει ποτέ δώρο σε σχέση μου. Και ότι ήμουν ποτέ με έναν άνθρωπο γιατί περίμενα δώρο. Εγώ ίδια του είπα. Τα αλλάζει εντελώ αυτά που λέω. Δεν είπα ποτέ ότι εγώ είμαι. Καταρχήν σου είπα ίδια ότι δεν ήμουν ποτέ με έναν άνθρωπο για να μου πάρει δώρο και δεν μου είχε πάρει και ποτέ δώρο γιατί η ίδια δεν το επέτρεψα. Δεν θες όμως. Η ίδια δεν το επέτρεψα. Μα εγώ ίδια σου είπα ότι δεν θέλω. Εγώ ίδια σου είπα ότι μου έχουν πει για δώρο και σου έχω πει δεν θέλω. Ότι είμαι περήφανη. Ότι είμαι σε τέτοιο σημείο περήφανη που και πράγματα που μπορεί να μ' αρέσουν θέλω να τα προσφέρω εγώ ίδια σε μένα. Αν ο άλλος είναι όντως ο άνθρωπός μου και είναι ο άνθρωπος που θα μείνω για μια ζωή, προφανώς θα το κάνω. Τέλος πάντων, βάλε 10 άτομα να κάτσουν με το ζώο να του πει τη συζήτηση του κουβέντα που είχα χθες μαζί του. Το συμπέρασμα σε γενικές δεμές πάνω κάτω ήταν αυτό. Που τον ξενέρωσε. Δεν βλέπω να το παίρνει πίσω αυτό που λες. Εγώ. Ενέργεια, γιατί να πάρω κάτι πίσω. Γιατί ακούστηκε άσχημα, σαν να μιλάς ως προς τον άνθρωπο που έχω και τη σχέση, ότι η energy για να είναι σε σχέση πρέπει να είναι ένα γιατί να θέλει όλοι να παίρνουν πίσω αυτά που λένε. Ένα λόγο πες μου. Ωραία. Σου μιλάω και παίρνει. Μα σου εξηγώ. Δηλαδή, άμα το πάρω πίσω, θα ρεμίσει. Τι να ρεμίσω, αφού μου λες ότι το παίρνει. Σου λέω ότι άλλο είναι ο λόγο που χώρισαμε και σου λέει ότι η energy είναι για το χρήμα, ότι γι' αυτό χώρισε. Συνεχίζει. Ότι θέλει έναν άνθρωπο να κάνει δώρα, θέλει έναν άνθρωπο να κάνει. Μα είναι άσχημο αυτό που λέει. Είναι σαν να λέει ότι εγώ θέλω μια σχέση για το χρήμα. Επειδή το είπε ένας άνθρωπος, ιδέα, δεν πάει να πει ότι είναι ένας φίλος μου, δεν είναι ένας άνθρωπος. Το φίλος σου. Δεν είναι απλά ένας άνθρωπος. Και δεν έπιασε εμένα προσωπικά να μου το πει. Θα σε έπιανα πολύ ευχαρίστω. Δεν με έπιασε όμως. Κάτσε ρε συνέρτζι, παρόλο που. Το είπε ανοιχτά στη σύνδεση. Εγώ καταλαβαίνω η ενέργεια είναι για το χρήμα. Ρε μα είπατε τι αλέξα. Το είπε ρε φίλε, ρώτα του όλου. Έναν ρώτα του μπροστά ήταν όλοι. Θα με τρελάει. Το είπε Κατερίνα. Κατερίνα, χθες την ανοιχτή σύνδεση πες μου ακριβώς. Πες να μην φωνάζει, Ενέργη, μην φωνάζει λίγο. Την πρόταση που είπε ο Παύλος και το βλέπω μόνο εγώ ότι θύχτηκα εγώ. Αφού και οι υπόλοιποι μου το είπαν. Έλα, εντάξει, ότι είπε ότι. Τι είπε, Ενέργη. Ότι τη αρέσει το χρήμα. Τη αρέσει το χρήμα, είναι για το χρήμα. Κάτι θέλει κάποιο να πουνάκι περισσότερα χρήματα, αυτό είπα. Όχι. Όχι, δεν είπε. Πού κολλάει αυτό. Δηλαδή, το ότι δεν έχω εγκεφαλική επικοινωνία και ότι ο Τζόνι δεν με τρίγκαρε εγκεφαλικά. Μπορεί σε παράδειγμα να μην φωνάζει άμα δεν θα να κάτσει εδώ. Σου μιλάει γιατί επιμένει. Πες μου, θες να υποστηρίξεις τον Τζόνι και όχι εμένα, για να τελειώνει εκεί το ζήτημα. Δεν θέλω να υποστηρίξεις κάτι. Έλα, το βάλαμε κάτω από το βαριστή. Σου λέω επιχειρήματα, αυτός δεν σου λέει καν όλα τα επιχειρήματα. Όλα, ο αυτός έχει όνομα και λέει όλα τα επιχειρήματα. Γιατί ξεχύσει και λες, λες, λες. Θα σου πω και εγώ τώρα πολλά πράγματα έχω. Δεν τα λες. Ωραία. Εγώ κατάλαβα ότι θες έναν άντρα. Είναι περιττό αυτό, γιατί να θίξεις και ένα τραπεζικό. Γιατί θίγεις τον τραπεζικό λογαριασμό, δεν έρθει τότε. Πόσα λεφτά έχω και θέλω να κάνω εγώ οικογένεια. Είπα εγώ, έφυγα από το τραπεζικό. Ναι, είναι ανεύθυνο να θες να κάνεις οικογένεια. Είναι ανεύθυνο να θες να κάνεις οικογένεια και να μην έχεις πάντα μερικά χρήματα. Αυτό είπα για εμένα. Είπα για εμένα. Είπα για εμένα. Θα είμαστε γύρω, θα είμαστε εγώ κι εγώ. Κάστε, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί τη. Δεν θα βγάλει άκρη, άστο. Εγώ νομίζω ότι η προσυνείδητα έχει το φόρτο του εκνευρισμού, τον οποίο του ρουφάει πάρα πολύ ενέργεια, που αυτή την ενέργεια δεν μπορεί να τη δώσει σε σένα με ηρεμία. Και έρχεται εδώ με τότε ανοίγουν οι πόρτες και είναι έτοιμος να αντικρίσει τη Ρεγκίνα, δεν έχει καθαρό μυαλό να αντικρίσει τη Ρεγκίνα. Και μετά, ίσως και είναι εκνευρικός, να του φταίνει μετά και όλα. Επειδή με έφτιαξα χθες, έφτιαξα καφέ. Αλλά αυτό δεν φταίει ο Παύλος. Είναι ότι όλο αυτό γίνεται υποσυνείδητα, ότι. Ούτε κι εγώ, Ιάννη, φταίω όμως. Δεν φταίει, ούτε κι. Άρα, μήπως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και τέλος. Κάνει τα ίδια και λέει. Καθόλου τα ίδια. Και λέει. Πετάγεται πολλές φορές και λέει γιατί μου λες ότι κάνει. Όταν εμείς είδαμε μάλλον να σου φωνάζα έτσι. Κάνει τα ίδια. Για δες. Ναι, πες το όμως, πες το. Εσύ άκου εδώ, το φίλη σου άκου. Εγώ θυμάμαι μια φορά που εγώ σου φώναζα. Όταν μάλλον με την Κατερίνα φώναξα ποτέ μέσα και μια φορά σου φώναξα τόσο πολύ. Για ποιον είναι για την Κατερίνα. Άλλο η Κατερίνα μπορεί να είναι το ερωτικό και να σου βγει. Για τον Τζόνι φωνάζει. Να ηρεμήσει. Για τον Τζόνι φωνάζει. Όλο ζώνα. Μα δεν είχατε με την Κατερίνα να σου στενεί η τριβή. Σου φωνάξει ποτέ. Δεν είχατε. Συνάν, έχω φωνάξει ποτέ. Όχι. Ούτε σε να φωνάζω. Σε άλλους φωνάζω. Φωνάζει συνέχεια. Και φωνάζεις και στη Ρέτζη. Συνέχεια. Μόνο η Ρετζίνα. Όχι, όχι. Σε αυτό μοιάζουμε και απλά μιλάμε δυνατά. Δεν καθόλου. Και εγώ είμαι και λίγο πιο δεν τσιρίζω, κάνεις λάθος. Είσαι πολύ λίγο. Τσιρίζω όταν εφτάνω σε εγώ. Εγώ είμαι πλάγια. Σου έχω φωνάξει ποτέ. Πάνε όλα και να. Μία φορά μου έπισε λίγο τον τόνο και μετά τον έκανα τα λατιού και τίποτα μην. Ναι, αλλά γιατί. Να απαντήσω γιατί. Δεν είχατε τόσο στενή. Εμείς είχαμε τριβή με τον Τζόνι. Δεν υπήρχε. Είχαμε τριβή, δεν είχαμε τριφτεί όμως. Τέλος πάντων, άμα σου. Αυτό είναι το χειμώνα το κρύο, τόσο καιρό δεν το κουράστηκε. Τότε σε κάνω. Ναι, το βαριέμαι τώρα. Είναι αυτό τα σεξιστικά σχόλια. Και πριν που σου είπα να φάσει. Γιατί πριν που σου είπα να φάσει, δεν με προσέβαλε. Γιατί με προσέβαλε πριν που σου είπα να φάσει. Παρένθεση, μισό, γιατί τώρα πετάει και άλλη μπιχτή. Όχι, όχι. Άντε να φάσει ένα κορμό και με προσέβαλε. Γιατί με προσέβαλε. Σου είπα να φάσει ένα κορμό. Ένα κορμό σου είπα να φάσει. Τσάμπα είπε. Μα είναι χιούμορ, είναι εδώ το κλέβουμε ενώ. Τη στιγμή που με έχει προσβάλει για τα χρήματα και έχει πει αυτό το πράγμα. Και άσχημο με είπε. Είσαι.
Κι εσεί. Έλα, ρε, δεν άσχημα. Ωραίο γούστο έχει τότε. Δεν έχω καλό γούστο. Και μετά γιατί. Αν είμαι άσχημο, Κατερίνα. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Άκουσε λίγο. Είσαι πολύ ωραίο. Δεν είναι. Στην κάμερα γράφει καλύτερα και εγώ από κοντά είμαι πολύ καλύτερη. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι. Τι λε, μωρή, ωραίο. Απλά γράφει καλά. Δεν πειράζει. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Θα τον μιλήσω θέλω λίγο. Δεν θέλω. Έχετε τρελαθεί τελείως. Εσύ με τρεμάει. Μπορεί να πήγαινε κάτι τέτοιο. Δεν θέλω τώρα, το μιλάω. Δεν με νοιάζει. Σε πάρω. Λέει, εγώ γελάω με τη βάτσα. Σήμερα υπήρχε μια συζήτηση μεταξύ εμένα του Παύλου, του Τζόνι και της Νέρτζι. Ουσιαστικά προσπαθούσαμε να λύσουμε ακριβώς τις διαφορές που είχε ο Τζόνι και η Νέρτζι μαζί με τον Παύλο. Αρκετές φωνές υπήρξαν. Ουσιαστικά δεν βγήκε κάποια άκρη μεταξύ τους. Απλά υπήρχε αυτή η συζήτηση. Με τον Τζόνι δεν ξέρω αν θα ξαναβρείτε. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να μην χρειάζεται. Να μην τα βρει. Όχι, δεν ταιριάζουν. Δεν χρειάζεται, παιδιά, σοβαρά. Απλά να ξέρει. Δεν θα σε πάει σε πεντάστερο, ξέχασε το. Και σε φωνάζει, απλά δεν κάνει ζουζουνιέ. Οπότε έχουμε ένα κοινό. Εγώ δεν φωνάζω. Επιμένεις. Μιλάω έντονα, δεν φωνάζω. Και εγώ μιλάω έντονα. Έχω φωνάξει. Όχι σε εσένα, έχω φωνάξει άλλου άνθρωπου. Σε εσένα ποτέ δεν σου έχω φωνάξει. Σε εσένα ποτέ. Σε εσένα συγκεκριμένα καμιά φωνάζει. Καμιά φωνάζει. Όταν σου είπα την πρώτη φορά μην πετάγεσαι. Ναι, γιατί μου την έδωσε στον εγκέφαλο. Άρα φώναζε. Εγώ προσπαθώ να την βοηθήσω. Εγώ προσπαθώ να την βοηθήσω να μιλήσω το πρόβλημά της γιατί μου λέει πετάγεσαι. Με αυτό, γιατί είχατε βγάλει άλλα συμπεράσματα για ένα θέμα. Δικά σα. Που εκεί πάλι μα πιάσατε. Το μην ξαναπιάνουμε, σα παρακαλώ πάρα πολύ το ίδιο πράγμα. Το ίδιο για άλλο έλεγα. Παρακαλώ, παρακαλώ ηρεμία. Φεύγουμε από εδώ. Λοιπόν. Φιλωμένο και φύλατο. Σιγά μη φιλήσω. Φύλατο. Μου χειριστεί κανονικά. Όχι, δεν φύλατο, χειριστήσε. Λοιπόν, εντάξει. Φύλατο λίγο. Όχι, μια αγκαλιά θα σπάω και πολύ σου. Μπορώ να. Μόνο λες και πήγε ληστής να την κλέψει έκανε. Και εσύ βρε παιδί μου. Μα δεν μπορώ όταν μιλάω να με διακόπτουνε με το να με φιλάνε και να με αγκαλιάζουν. Μα πού το προβλέπει όλα αυτό σε διακόπτουνε, τα πατάς να μιλάς. Αφού μιλούσα με τον Παύλο και έρχεται άλλος και με σφίγγει. Εντάξει, ήταν λίγο γλυκούλη. Ναι, μωρέ. Είχε πλάκα. Έλα, δε σ' άρεσε λίγο. Λίγο. Όχι. Λιγάκι. Ένα αφού θέλει να είναι έτοιμος να γκομενήσει ήδη, τι να μ' αρέσει. Ζηλεύεις. Σεβασμού. Λιγάζω. Θέμα σεβασμού. Ναι. Αυτό έλεγα και στον Παύλο τώρα. Γιατί μπερδεύουν συνέχεια όταν τους λέει μια γυναίκα ότι αυτό με ενοχλεί και μονίμως τις λένε ναι, ότι αυτό είναι γκρίνια ή ζήλια. Γιατί δεν μπορούν δεν να δεχτούν ότι υπάρχει θέμα ότι κάτι σε ενοχλεί, ρε φίλε. Ξέρεις ότι. Τίποτα, μανάρι μου, ξέρεις ότι είναι εδώ. Ξέρω πόσο αληθινή είναι η αγκαλιά σου και ότι εκτός από αυτό ξέρεις και να λένε θέλουμε να δούμε τσακωμό Ρένια Ρεγκίνα. Λέω εντάξει παιδιά, λέω καλά, τελείως τα δύο ρο, γι' αυτό τα κάνετε. Λέω. Δεν πρόκειται να τσακωθούμε, λέω και να θέλετε. Λέω. Δεν μπορώ να τσακωθώ με έναν άνθρωπο που είναι τόσο ντόπρο απέναντί μου και εκτός από αυτό ρε μόνο να σου πω κάτι. Δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση, δηλαδή με φαντάζομαι να έχω σφαχτεί μαζί σου. Δηλαδή να έχουμε σπάσει το σπίτι, ας το πω έτσι. Είμαστε και οι δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Ναι, εμείς θα γινόμασταν. Ναι, και σε 10 λεπτά να λέμε, έλα ρε φίλε, τώρα παρεξήγησε αυτό που σου είπα και σε τέτοια φάση. Είμαστε δυστυχώς και οι δύο πολύ άγριες. Ναι, είμαστε έντονες προσωπικότητες, ναι. Αυτό. Πάθα τώρα. Δεν ήμουν καλά, δεν είμαι καλά από χθες. Ούτε σε από τη στιγμή που ξέρετε ότι δεν είμαι καλά, μπορούσε να έρθει. Θα πω στον δηλαδή, όταν είμαι καλά, θα πηγαίνω διπλά. Έχει να πάω. Ένα ζευγάρι που θα ήθελα να κάνει κόκκινο δωμάτιο και πιστεύω θα το ευχαριστηθεί. Φάνας. Ψηφίζω αυτά τα δύο άτομα, γιατί πιστεύω ότι εμφανισιακά ταιριάζουν πάρα πολύ και θα ήθελα να δω και στην επικοινωνία πώς θα πάνε. Ένα άτομο. Δεν ξέρω ποιο να ψηφίσω, να πάει στο κόκκινο δωμάτιο, ποιο ζευγάρι. Από τα ζευγάρια βλέπω σήμερα ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να πάνε. Θα ψηφίσω δύο παιδιά να πάνε στο κόκκινο δωμάτιο και να μιλήσουν μεταξύ τους, που είναι και οι δύο καινούργοι και δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Θα ψηφίσω την Αλεξάνδρα και τον Αλέξανδρο.
στέλνω και τους δύο. Δεν μπορώ να βάλω κάποιον άλλον, δεν ξέρω αν δεν θέλουν να πάνε. Μπορεί να χρειαστεί να μιλήσουν, να γνωριστούν καλύτερα για τον οποιονδήποτε λόγο. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Νομίζω ότι θα θέλετε κι εσείς να το δείτε αυτό. Κατανοητό το σημείωμά μου. Σας ψηφίζω γιατί βλέπω ότι κάτι υπάρχει. Γενικά μπορώ να σας ταιριάξω μαζί. Ο ένας ζητάει αυτά που έχει ο άλλος. Οπότε θα ήταν ωραίο να δω ένα ζευγάρι έτσι καινούριο στο σπίτι, μιας που έχουμε λίγη έλλειψη από αυτό. Οπότε αναμένουμε. Δεν ξέρεις πόση ένταση έχω, αλήθεια. Γιατί? Ναι, απλά έτσι, δεν νιώθω καλά. Και αυτό με χαλαρώνει, γενικά. Τζουτζούκα. Πότε θα σε ξαναδώ. Τζουτζούκα. Άλλο δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν θέλω να φύγει λίγο ένταση. Δεν μπορώ να πω το λόγο. Γιατί έχεις ένταση. Δεν ξέρω, βασικά δεν έχω φάει κιόλας σήμερα τίποτα και πριν ζαλίστηκα στην κουζίνα. Γιατί δεν έχεις πάει. Δεν έχω όρεξη να φάω, δεν θα τα φάω. Το παθαίνω μερικές φορές. Είναι και τα χέρια σου έτσι ζεστά πολύ. Με τον Βασίλη μίλησε σήμερα. Όχι. Ωραία. Ναι, ημέρα. Λοιπόν. Ή ομαδικό το κακό ή τίποτα, έτσι. Όχι, εγώ... Είναι ομαδικό το κακό. Όχι, Ρένια, εγώ... Είναι ομαδικό το κακό. Εγώ δεν θα πιέσω καταστάσεις. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι ομαδικό. Το έχουν συζητήσει όλοι μαζί, αυτό με τα φιλιά. Και όλοι μαζί ήρθαν και μου το είπανε. Ποιος? Τζόνι, Παύλος και σίγουρα και με τον Βασίλη θα το μου συζητήσει. Γιατί ο Βασίλης τι πρόβλημα έχει με τα φιλιά? Δεν μου είπε κάτι, αλλά σου λέω ότι μάλλον είναι μια Κατερίνα... κοινή άποψη. Κατερίνα, καμία σχέση. Ζένια, να σου πω κάτι, ζω μια παράνοια εδώ μεταξύ, γιατί εδώ υπάρχει αυτή η μεριά. Αλλά ξέρω τι σου λέω. Κατερίνα, υπάρχει αυτή η μεριά που έχουμε θέμα για τα φιλιά και σε μένα υπάρχει το άλλο που τα δίνεις, γιατί μου τα δίνεις, ρε. Δεν τα θέλω, ρε φίλε, σου είπα εγώ να μου τα δώσει. Α, χαλάσετε τον καναπέ. Δεν βλέπω εδώ, μ' αρέσει. For you, bro! Παράνοια. Έχει δύναμη, μ' αρέσει. Μετά είναι δυνατά, ε. Κοίτα, δεν ξέρω. Έχει τη δύναμη. Έλα! Δεν πάει το μάτιο. Κάτσε λίγο καλά, εσύ. Ναι, 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 ρε, πάει. Δεν φρενάρω, ρε. Εδώ, κάνω και αεροδυναμική. Είναι καινούργιο, εγώ να βάλω. Ναι. Ραμπατζόπουλε, λες εσύ μπρος αυτοκίνητο κάνεις. Γιατί να μην πάει ένας δοτικός άνθρωπος, όπως λέει ότι είναι, ας πούμε, ο Τζόνι, σε μια πολύ δοτική κοπέλα. Να πάει. Αφού έβλεπε ότι τόσο καιρό πριν δεν του. Κατάλαβα. Έκανε συνδυασμό ο Τζόνι τέτοια. Όχι απαραίτητα. Μπορεί και η Αλεξάνδρα να είναι πολύ δοτική. Μπορεί και αυτή να του κάνει. Κατάλαβα τι συνδυασμό έκανε. Γενικά. Ωραία, Συνέτζη μου, το θέμα δεν είναι πού θα πας. Είναι το πού θα σου βγάλει ο άλλος να πας. Αυτό, αλλά. Πώς το λέω. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν στη ζωή όλα έτσι όπως τα λες και να πηγαίναμε όλοι εκεί που ξέρουμε ότι ο άλλος θέλει να. Ναι, να ήταν τόσο ωραίο γιατί. Ρε φίλοι, οι σχέσεις χτίζονται πολύ δύσκολα. Δεν είναι, δεν είναι και αυτό, δηλαδή. Χτίζονται πολύ δύσκολα όλα, ρε Συνέρτζη μου, και φεύγουν για το τίποτα. Και εμένα μπάμε έτσι. Χαλάνε οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Όπως είπες, δηλαδή με ένα κλικ. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Εγώ ξέρεις κάτι, νιώθω. Πώς να το πω, πάνω σε αυτό που είχα πει, ότι θα ήθελα να έρθει κάποιος στο σπίτι αυτή τη στιγμή για μένα, όπως μπήκα εγώ για τον Παύλο. Έτσι, αλλά όχι με την έννοια ότι θέλω να φύγω εγώ από τον Παύλο. Γιατί δεν με ενδιαφέρει πια ο Παύλος. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις πώς το λέω, ότι θα ένιωθα, παιδί μου, όλη αυτή η τέλεια την άβρα του, mm-hmm. αυτή τη θετική την ενέργεια, αυτό το να θέλει να δώσει. Και θα έλεγα, ρε φίλε, φαντάσου, έτσι, σε ένα πλανήτη πάνω, αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ και διάλεξε εμένα. Πάμε. Λείπει η Μαρία, απουσιάζει, να αρρώστε.
να τις ευχηθούμε λίγο περαστικά. Όλοι μαζί δυνατά. Ένα, δύο, τρία. Μαρία, σ' αγαπάμε περαστικά σου! Και την καταμέτρηση. Την καταμέτρηση την κάνουμε εγώ με τη Ρεγκίνα. Θα ξεκινήσουμε τώρα από μένα. Μάλιστα. Να αρχίσω να μετράω. Δεν θέλω να κάνει suspense όμως. Θα υπάρξει αυτό. Δεν μπορώ να μετράω. Θα τις φτιάξω όπως κάνει η Μαρία, περίμενε. Θα τις φτιάξω λίγο τις ψήφους. Κοίτα πώς χαίρεται. Το ίδιο. Τη ζηλεύω την αλήθεια, είναι. Τη ζηλεύει. Εγώ θα ήθελα να, θα ήθελα να κάνω εγώ την καταμέτρηση. Έχω την αυτή να σήμερα, εντάξει. Εγώ που είμαι αρχηγός, μπορεί να κοιτάω. Ξεκινάμε, ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε. Ναι. Θα μας το δείξεις, θα το δείξεις κιόλας. Ορίστε, γιατί η Μαρία το δείχνει. Ναι, εννοείται. Το γυρνάς, αλλά πολύ αργά. Αλεξάνδρα. Δεύτερη ψήφος, παιδιά, λοιπόν, για το κόκκινο δωμάτιο. Είναι. Παύλος, πι ή τι. Είναι ο Παύλος τι με την Κατερίνα. Μας το δείχνεις, μας το δείχνεις. Κατερινάκι. Ποιος με είπε Κατερινάκι. Λοιπόν, μία ο Φάνος με την Αλεξάνδρα, μία ο Παύλος με την Κατερίνα. Ο Φάνος και η Ρένια. Είσαστε έτοιμοι να ακούσετε το τέταρτο. Απάει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Ο Αλέξανδρος και η Ρένια. Εγώ πάλι. Παιδί μου, γυρνάς. Θα το δει. Πρώτα θα το δει και μετά θα το λες. Καλύτερα να το δει και να μην το λες. Όχι, θα το λέω. Αρκιά. Θέλω να το λέω δυνατά. Λοιπόν, περίμενε και έχουμε. Περίμενε να μετρήσουμε μία τον Αλέξανδρο και τη Ρένια. Μία για τον όλα Πάνο και την Αλεξάνδρα, Παύλος Κατερίνα, Φάνος Ρένια και Αλέξανδρος Αλεξάνδρα. Όλα από μία. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα διπλό ζευγάρι. Μια χαρά τα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τρεις ψήφους ακόμα. Φάνος και η Ρένια. Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Δύο και δύο. Τέσσερα. Πάνω κάτω όλοι τα ίδια έχετε σκεφτεί. Δύο είναι. Δύο Αλέξανδρος Αλεξάνδρα, δύο Φάνος Ρένια. Μία Παύλος Κατερίνα, μία Αλέξανδρος Ρένια και μία Φάνος Αλεξάνδρα. Και η τελευταία λοιπόν. Και η καταϊδρωμένη. Είναι για τον τίν. Είναι για τον τίν. Τίν τον τίν. Είναι για τον Τζόνι και την Αλεξάνδρα. Τέλεια. Oh. Μάλιστα. Είμαι καλά. Περνάω μια χαρά. Δεν είσαι καλά, ρε. Ποιος την έριξε αυτή τη φόρα. Πάρα αυτός. Λοιπόν, έχουμε δύο Φάνος. Δύο Φάνος Ρένια, δύο Αλέξανδρος Αλεξάνδρα. Ναι. Στο σπίτι των ανδρών, ωραία. Μάλιστα. Η Ρένια, με το Παύλο Παπαδόπουλο. Ορίστε. Δείχνω το. Ζένια. Ρένια είπα. Ναι, Ζένια λέω. Α, είπα Ρένια. Ζένια κρούξα. Δεν θέλω, δεν θέλω τίποτα. Γελάς εσύ, γέλα, γέλα. Ζένια. Εσύ γελάς. Ζένια, παίζει. Το σενάκι γελάει. Ρένια, Παύλος Παπαδόπουλος. Ρένια και ο Παύλος Παπαδόπουλος. Δείξε το πάλι. Ε, Ζενάκι. Την έχεις βάψει να ξέρεις. Το κάνω αυτό, ε. Αλεξάνδρα και Τζόνι. Ο Παύλος Θερζόπουλος με τη Ρεγκίνα. Κάνε τα ματάκια. Και τη Ρένια. Α, κατάλαβα. Και τον Αλέξανδρο. Για τη Ρένια και τον Αλέξανδρο. Το περίμενα. Ήμουνα σίγουρη. Και το τελευταίο μας χαρτάκι. Είναι η Ζένια με τον Αλέξανδρο. Ποιον Αλέξανδρο. Εμένα. Αλέξανδρος ο καινούριος. Πώς φορές με ψηφίσατε, ρε παιδιά. Ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρος. Καινούριος είσαι. Πέρασε, αγόρι μου. Εγώ τελείωσα με το κουτάκι. Λοιπόν, παιδιά. Άρα, ακούστε με, λοιπόν. Έχουμε δύο Φάνος Ρένια, δύο Αλέξανδρος Αλεξάνδρα. Λοιπόν, έχουμε δύο Τζόνι Αλεξάνδρα, δύο Παύλος Ρένια και τέσσερις. Ναι, και τρεις, Αλέξανδρος, Ρένια. Είναι το πρώτο κόκκινο δωμάτιο. Εγώ με τη Ρένια, ο Φάνος με τη Ρένια, ο Αλέξανδρος με τη Ρένια, ο Τζόνι με την Αλεξάνδρα και ο Αλέξανδρος με την Αλεξάνδρα. Εσύ να κάνεις. Με τη Ρένια. Η Ρένια κάνει με τρία και εσύ κάνεις. Βεβαίως. Όχι, η Ρένια με το Παύλο, εκεί. Τρία έχεις. Βεβαίως.
Θα γίνει. Η Ρένια και ο Αλέξανδρος θα πάνε στο κόκκινο δωμάτιο. Άντε πάνε. Αυτό το κομμάτι το μάτι, αν δεν πω στην Ρένια. Μάλιστα. Πάλι στο κόκκινο δωμάτιο εμείς. Από ό,τι κατάλαβες, τα παιδιά μας θέλουν μαζί. Δεν ξέρω, τώρα κάτσε από τη δικιά σου μεριά. Ναι, κανένα, κάτσε από τη μεριά σου, λοιπόν. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν ξέρουν ποιον με θέλουν. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αυτό πιστεύεις? Μήπως εσύ δεν ξέρεις με ποιον θέλεις? Ε? Ακόμα, σίγουρα, λίγο... δεν ξέρω. Μήπως ήταν λίγο βαρύ. Θέλω, ξέρεις τι, αν δεν δω το power και την διεκδίκηση, ναι, δεν ξέρω ποιον θέλω. Δηλαδή, εσύ... Δεν θα πω σε κάποιον τι να κάνει, προφανώς. Mm-hmm. Εννοείται αυτό. Αλλά αν δεν δω αυτό το κάτι διαφορετικό, τη διεκδίκηση από έναν άντρα προς μια γυναίκα, το φλερτ, το κανονικό φλερτ, και όχι μ' αρέσει, σ' αρέσω, εντάξει, οκ, πάμε, φύγαμε. Όλα καλά, δεν μου αρέσουν αυτά. Ναι. Τότε κάτι μπορεί. Δηλαδή, αν κάποιος σε φλερτάρει και σε διεκδικεί, θα πας μαζί του, ας πούμε, ενώ ότι θα... Όχι, ρε παιδί μου. Τότε. Ενώ είναι συν ένα αυτό, καταλαβες. Ναι, ωραία. Άμα τυχόν είναι ένα άτομο... Να με κερδίσει με τους τρόπους του, με τις κινήσεις του. Άρα... Δεν φτάνει δηλαδή μόνο η ομορφιά, δεν φτάνει μόνο η εμφάνιση, αυτό το νόσο μου. Άρα γενικά, εσύ τι βλέπεις πρώτα, την εξωτερική ή την εσωτερική? Σίγουρα, σαν πρώτη εμφάνιση, ναι, αλλά μετά ξενερώνω πάρα πολύ. Ωραία, και άμα τυχόν είναι ένας ο οποίος σ' αρέσει και ο άλλος δεν σ' αρέσει, αλλά αυτός που δεν σ' αρέσει εκδηλώνεται πιο εύκολα και πιο πολύ προς εσένα. Και ο άλλος είναι, είναι πιο... το κλικ που θα μου κάνει. Πιο... Και ο άλλος είναι πιο ντεμή, αλλά σε αρέσει πιο πολύ εμφανισιακά. Είναι το κλικ που θα μου κάνει. Απλά ξενερώνω εύκολα αυτό. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο τώρα. Δεν έχω κάτι ταμπέλα. Δηλαδή δεν φαντάζεσαι τον εαυτό σου έξω με κάποιον? Ναι. Γενικά μιλάω. Ναι. Δηλαδή όταν λες ότι εγώ με αυτόν θα γούσταρα να είμαι μαζί, θα μ' άρεσε. Δεν βλέπεις τον εαυτό σου πώς θα ήσασταν έξω, πώς θα σε κοιτούσε ο κόσμος. Σε νοιάζει αυτό? Αυτό εννοώ. Όχι. Δεν σε νοιάζει? Όχι. Δηλαδή... Με νοιάζει εμένα να με γεμίζει σαν άνθρωπο, εμένα να με γεμίζει σαν εμφάνιση, εμένα. Αν δεν αρέσει την οικογένειά σου? Δεν νομίζω η επιλογή μου να μην άρεσε στην οικογένειά μου. Δεν το λέω επειδή το κάνω την top επιλογή. Γιατί η οικογένειά μου έτσι είναι. Ότι με τη... Είναι της επιλογής μου. Αυτός είναι της επιλογής σου, αυτός και εμείς. Τώρα, αν δουν κάτι κακό και αυτά, ναι, οκ, okay, θα μου το σχολιάσουν. Δεν σου λέω τώρα για ακραία πράγματα, αλλά μου τυχόν κάτι δεν του αρέσει. Δηλαδή, λένε ρε παιδί μου ότι είσαι πολύ πιο όμορφη από αυτό εδώ το παιδί. Ποτέ δεν μου το έχουν πει αυτό. Αν σου το πούνε, τι θα κάνεις? Ποτέ, αφού δεν πρόκειται. Δεν βέβαια τώρα αν με αν θα ζούμε. Ναι, αν σου το πούνε και σου πούνε ότι ξέρει κάτι, δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου αυτό δίπλα σου. Θα την υπολογίσει τη γνώμη του? Σίγουρα όχι. Είμαι δυνατή. Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Γενικά δεν εξαρτιέμαι, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει να είμαι ανεξάρτητη σε όλα. Αδέρφια έχεις, δεν σε ρώτησα. Ναι, στο έχω πει νομίζω. Τι αδέρφια? 27 έχεις. Χρονών. Ένα. Ναι. Αδελφό ή αδελφή? Δεν μου το έχεις πει. Αδελφό. Ναι, ναι, είναι αραβωνιασμένο στην Καλαμάτα. Ωραία, αυτός δεν σε. Δεν... Αυτός, ναι, ας πούμε, μπορεί να μου πει έτσι καμία γνώμη του. Α, με πιόνισε με αυτόν, έλα, ρε, είσαι πιο ωραία από αυτόν, αυτό λες. Ναι. Ναι, αυτός, ας πούμε, μου το έχει πει. Μου το έχει αναφέρει έτσι, ξέρεις, σαν αδερφό, σαν προστασία και καλά, σαν ξέρεις. Όχι, δεν τον έχω υπολογίσει σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι η επιλογή μου, αυτόν θέλω. Εγώ σε κατακρίνω, ρε παιδί μου, σου λέω, όχι, εσύ είσαι πιο ωραίος από τη κοπέλα σου. Σου. Τι εννοεί, τι από τους φίλους μου. Από τους φίλους, άμα τυχόν σου λέγανε κάτι αρνητικό, πάλι δεν το υπο... Γενικά δεν υπολογίζεις κανέναν. Μου αρέσει να υποστηρίζω την επιλογή μου. Ωραία. Δεν μου αρέσει να έρχεσαι εσύ, ο φίλος μου, ας πούμε, ναι, και να μου λες, ξέρεις κάτι, αυτό είναι άσχημο πάνω του. Εγώ θα θέλω να το υποστηρίξω επειδή είναι επιλογή μου πρώτα απ' όλα και μετά επειδή σε έχω επιλέξει, εννοείται. Θες αρέσει δηλαδή οι άλλοι να είναι αληθινοί και να σου λένε τη γνώμη τους? Εννοείται. Σ' αρέσει? Εννοείται αυτό. Ωραία. Όταν σου λένε τη γνώμη τους και είναι αρνητική, τη σκέφτεσαι ή απλά την περνάς και λες, OK, εγώ είμαι έτσι ή δεν με νοιάζει και τέτοια? Αλεξάνδρε, μάκου λίγο. Είμαι άνθρωπος που μπορώ. Μπορώ να κρίνω κάποια πράγματα μόνο μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έρθει όλος να μου πει, OK. Σίγουρα έχω τυφλωθεί αρκετές φορές, ρε παιδί μου, στη ζωή μου. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζομαι να έρθει τώρα κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, είναι κάτι που δεν βλέπεις. Είναι έτσι αυτός. Πίστεψε με, θα το ξέρω. Θα το ξέρω ήδη. Δεν έχεις πέσει δηλαδή ποτέ έξω? Αυτό θες να μου πεις? Δεν έχει τύχει να γνώρισε έναν άνθρωπο και να πεις ότι είναι έτσι, ο άλλος να σου πει ότι δεν είναι σίγουρα, έτσι? Σίγουρα, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άλλος το έχει καταλάβει αυτό που είσαι εσύ, ας πούμε, τώρα. Παραδέχεσαι τα λάθη σου? Ναι.
λες και συγγνώμη, ναι, γιατί... ή τα παραδέχεσαι και δείχνεις με τον τρόπο σου ότι ήσουν λάθος. Έχει σημασία αυτό. Λέω. Λες συγγνώμη. Και λέω και δείχνω. Το λες δηλαδή. Χαμηλώνω, ρε παιδί μου, ξέρεις το βλέμμα και λέω εντάξει, και έχεις δίκιο σου, να ξέρεις. Ναι, το συγγνώμη από μέσα σου. Όχι, ρε παιδί μου, το λέω. Σε φιλικό τομέα. Ναι. Ειδικά σε φιλικό τομέα, ναι. Το λες, ε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άμα έχεις παράπονο, το λες. Ναι. Ναι. Γενικά είμαι άνθρωπος που είμαι αυθόρμητος. Θα μιλήσω, θα το πω χήμα, δεν με αφορά. Και σε ξένο ή μόνο σε πιο κοντινούς. Σε ξένο το πολύ χαβαλέ αν θα κάνω. Ως εκεί. Το να ανοιχτώ, να μιλήσω, να συμβουλέψω και αυτά, ούτε δεν το. Εγώ τι κάνω τώρα, να μείνω. Όχι, θα κατέβω. Όχι, θα κατέβεις. Ή να μείνω. Θα κατέβεις. Γιατί. Αφού θα έρθει κι άλλος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Από εκεί πάμε. Πού πας. Αν θες να με φιλήσεις στο κόκκινο δωμάτιο. Εννοείται να μην σε φιλήσω εδώ μέσα. Να φιλήσεις, μάτια μου. Δεν σφινήσεις. Σήμερα πήγα στο κόκκινο δωμάτιο με τον Αλέξανδρο. Μου άρεσε γενικά. Είχαμε επικοινωνία. Εντάξει, όσο αφορά το ερωτικό κομμάτι θα δείξει, γιατί αποφασίζω και λίγο δύσκολο εγώ, με ξενερώνουν και με ενοχλούν αρκετά πράγματα, οπότε δεν θα πω ακόμα κάτι γι' αυτό. Αυτά. Πάω να δω τι κάνουνε. Κοίτα, αυτό με το Παύλο Ζρένια θέλω, περίμενω να το δω. Δεν θα πάμε δίπλα. Sorry, αυτό το ξεχάστηκα. Αφού δεν θα δούμε έτσι κι αλλιώς. Μου λέμε τι είπαμε. Σωστά. Κατάλαβες, για να γελάσουμε και λίγο. Α, πάλι εγώ, κατέβα κάτω. Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Ποια είναι η μεριά σου, γιατί εσύ διαλέγετε και μεριά εσύ γυναίκες. Κάτσε από εδώ. Έλα, κάτσε από εκεί που έχει πιο πολλά μαξιλαράκια. Κάτσε από εδώ. Λοιπόν... Τι πιστεύεις για την επιλογή τους? Εννοώ ότι το διάλεξαν έτσι τυχαία ή για κάποιο λόγο. Τι πιστεύεις, απλά ένα ή το ένα ή το άλλο διάλεξε. Δεν πιστεύω ότι είναι τίποτα τυχαίο εδώ μέσα. Τίποτα τυχαίο δεν πιστεύεις, ναι. Μάλιστα. Όλα είναι για κάποιο λόγο. Ναι, δεν έχω μάθει τίποτα για σένα. Τι, ναι, πες μου πράγματα για τον εαυτό σου. Ας πούμε, έχεις αδέλφια. Έχω άλλα τρία, ναι. Άλλα τρία. Πολύ μεγαλύτερα. Πολύ μεγαλύτερα ναι, κιόλας. Έχω δύο αδελφές και έναν αδελφό. Πόσο χρόνο? Είναι ο αδελφός μου 33, η αδελφή μου 35 και η άλλη μεγαλύτερη 38. Και εσύ πόσο είσαι? 20, πόσο 20 είμαι. Εντάξει, ναι, με τη μεγάλη έχεις μεγάλη διαφορά. Εντάξει, είναι 18 χρόνια. Ναι, ναι, κάπου εκεί. Εντάξει. Έχεις καλή σχέση με τα αδέλφια σου? Έχεις σχέση καταρχάς με τα αδέλφια σου? Εννοείται, μιλάμε. Όχι όπως πριν. Όταν δεν είχαν οικογένειες. Εντάξει τώρα, όταν έχεις οικογένειες παιδιά, είναι άλλες υποχρεώσεις. Διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά νοιάζονται για μένα, δηλαδή μιλάμε πολύ συχνά. Εσύ είσαι άλλα αδερφιά. Εγώ έχω άλλα τέσσερα. Σοβαρά, με προσπέρασες. Ναι, ναι, έχω άλλα τέσσερα. Δύο τεροθαλή, δύο συγγονείς. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα εδώ ή... όχι, δεν νομίζω. Έχω μια μεγαλύτερη αδερφή, είναι 24-25. Ο αδερφός μου είναι 19. Και τα δυο μου αδέλφια είναι πιο μικρά, στα 5 και στα 3. Α, πολύ μικρά. Ναι, είναι μικρά. Έχω κι εγώ μεγάλη διαφορά, δηλαδή, η αδελφή μου, ας πούμε. Πώς τους συμπεριφέρεσαι? Εντάξει, μικρά είναι ακόμα, τα αγαπάω, εννοείται. Τι σ' αρέσει να κάνεις στον ελευθερό σου χρόνο? Βασικά, κάνεις κάτι? Πολλά. Όπως? Δεν ξέρω. Βασικά, έχω πολλά χόμπι. Πριν σε διακόπτω λίγο, δεν ξέρω, μου βγάζεις κάτι σαν να πηγαίνεις μπαλέτο ή κάτι τέτοιο. Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Αλήθεια, ναι. Άμα μου έλεγες ότι πηγαίνω χορό, θα σου έλεγα μπαλέτο ή μοντέρνο κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Καθόλου. Όχι, ποτέ. Μάλιστα, για πες μου. Πατέτος, παίζω, βασικά παίζω σκάκι, μάλιστα σκάκι. Μπιλιάρδο. Μπιλιάρδο. Το πόκερ. Το πόκερ. Κάσκα, τίποτα από όλα αυτά. Σ' αρέσει. Κοίτα, δεν το κάνω εντατικά. Αλλά εντάξει, και πόκερ έχω παίξει και ξέρω να παίζω, ας πούμε, και μπιλιάρδο έχω παίξει πολλές φορές και ξέρω να παίζω. Ναι, πες. Όχι, πιο γενικά, όχι Χριστούγεννα τέτοιο. Καλό, μια φορά έχω παίξει και ψω Χριστούγεννα. Ποτέ μου, πόκερ. Όλες τις άλλες φορές ήταν άσχετα με γιορτές και τα λοιπά. Σκάκι, πες μου. Συγγνώμη, σε λείπωσα έτσι, απότομα. Πες μου. Τι πιστεύεις, σ' αρέσει η Ρένια? Εντάξει, ωραία κοπέλα είναι. Κάνεις σχέδια με τη Ρένια? Δεν κάνω ποτέ σχέδια τόσο γρήγορα εγώ. Δεν είμαι δηλαδή άτομο που θα γνωρίσει κάποιον και θα πει εντάξει, πάμε παντρευτούμε. Για κανένα λόγο. Ποτέ.
Και γενικά δεν είμαι άτομο που βιάζεται καθόλου. Δηλαδή, θα γνωρίσω, άμα γνωρίσω μια κοπέλα πούμε, και μου αρέσει και υπάρχει ενδιαφέρον και συνεχίζουμε, μιλάμε, ξέρω, βρισκόμαστε και τέτοια, δεν θα το τρέξω. Ενώ ότι θα, όπως το βγει, όπως βγει, δηλαδή δεν κάνω και πολλά σχέδια, να σου πω την αλήθεια, γενικά. Δεν κάνω πολλά σχέδια, ό,τι βγάλει η πορεία. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε... Αλλά θα τη διεκδικήσεις, ας πούμε, ναι. Να το δείξεις αυτό. Ναι, ναι, θα το δείξω, αλλά επειδή μου έχει τύχει να έχω πει ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό και δεν έγινε. Δεν μετά λέω, ναι, γιατί να κάνεις σχέδια. Αφού έτσι κι αλλιώς ή θα βγει σε καλό, ή θα βγει ουδέτερο, ή θα βγει σε κακό. Ό,τι να βγει, θα βγει. Θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ναι, ναι, θα υπάρξει αποτέλεσμα, σίγουρα θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ειδικά όταν είμαστε τώρα έτσι, παιδιά, δεν είμαστε 40 χρονών να πούμε ότι πηγαίνουμε για γάμο κάτι τέτοιο. Ενώ ότι μεγαλώσαμε, κατάλαβες τι εννοώ. Ή ντε και καλά για οικογένεια. Τώρα όταν είσαι 22 και 20 χρονών. Όχι, δεν τα σκέφτεσαι. Δεν σου περνάνε καν από το μυαλό. Και να περνάνε. Θα ήταν. Δεν θα ήταν σωστό, νομίζω. Όχι, κοίτα. Εγώ πιστεύω γενικά ότι οι γονείς πρέπει να έχουν μικρή διαφορά ηλικίας με τα παιδιά τους. Για να είναι πιο κοντά. Δηλαδή, καλύτερα να έχεις ο μπαμπά σου ή η μαμά σου να είναι 20 χρόνια μεγαλύτερό σου παρά να είναι 50. Γιατί είσαι πιο κοντά. Αλλά είσαι πιο κοντά. Στα 22 να κάνεις παιδί. Εντάξει, ξέρεις στα 22. Ναι, αλλά δεν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και την επόμενη μέρα τον παντρεύεις και κάνεις παιδί. Όχι, λέω. Άρα, άμα το γνωρίζεις στα 22. Όπως στο Λύκειο, ας πούμε. Φεύγουμε. Θα μας διώξουν τις κλωτσιές. Ναι. Πάμε. Κάτσε, θα σου ανοίξουμε την πόρτα, μας την ανοίξεις εσύ. Ευχαριστώ. Α, το τοστάκι. Ρένια Αλεξάνδρα. 0-1. Όπα. Εννοείται 0 εγώ, 1 η Ρένια. Είπα Ρένια Αλεξάνδρα. 0-1. Τι εννοείς με αυτό. Αν είναι 0-1, ορίστε, εδώ είναι η Αλεξάνδρα, αγάπη μου. Κάτσε μου, η κοπέλα μιλάει. Μιλάει, κάνει ερωτήσεις, είναι ο ηχός. Αφού με έβγαζε και ερωτήσεις μου, κανένας. Πάνω ήρθα. Αδερφά. Εσύ είσαι πάνε, αυτό, πάνε, άμα, άλλη μία. Πάνω εσένα θέλω. Φάνο μου, έλα καμάρι μου. Τι θέλετε, ρε μου. Να κάνουμε κόκκινο δωμάτιο. Και τι να πούμε στο κόκκινο δωμάτιο. Τι εννοείς, δεν ήθελες αυτό το κόκκινο δωμάτιο. Το ήθελα, αλλά δεν το ήθελα. Το ήθελα να ήταν μοναδικό, να μην ήταν με άλλα δύο κόκκινο δωμάτια. Φταίω εγώ το ότι με ψήφισαν τα άλλα άτομα έτσι, με αυτά τα ζεύγη. Έχει δύο μέρες με ανεβάζει την πίεση στο κεφάλι και δεν το περιμένω. Αλήθεια, σε πειράζει πάρα πολύ αυτό. Λίγο ναι, με το μικρό. Με το μικρό. Ναι. Κοίτα, εντάξει, τον Αλεξάνδρο τον γνωρίζω έτσι. Ναι. Δεν το ξέρω. Οπότε δεν καταλαβαίνω τον λόγο, ας πούμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε Μανίτσα, δηλαδή. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εξήγησέ μου τι δεν καταλαβαίνεις. Σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Λίγο, ναι. Βασικά όχι λίγο, πολύ μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και να μου θυμώσεις. Μαζί σου όχι, γιατί δεν κάνεις κάτι. Να μου κρατήσεις μούτρα, από τη στιγμή που δεν κάνεις κάτι τώρα. Μα ούτε ο μικρός κάνει κάτι, έχει μπει σε ένα παιχνίδι. Ναι, αυτό λέω. Ότι... Τώρα το παίρνω εγώ σε πλάκ. Το ότι εκκρεμίζομαι, εντάξει, ναι, με ενοχλεί ότι ακουμπάει. Εσύ ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ναι, ναι, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, με ενοχλεί που ακουμπάει. Τι θέλει να σου πω, το λέω, ναι, με ενοχλεί που ακουμπάει. Καλά, μην τρελαίνεσαι, Φάνο. Τι θέλει δηλαδή, να μην. Γιατί με ρωτάς αφού δεν θέλει να μάθεις, αφού δεν σε νοιάζει. Δεν είναι δεν με νοιάζει. Προφανώς θέλω να ξέρω τι γίνεται. Γιατί σε δύο μέρες που πάμε έρχεται πίσω μας. Σαν να τον έχουμε υιοθετήσει, νιώθω. Όχι, Φάνο μου. Τον γνωρίζω τον άλλο. Να μην το γνωρίζεις. Έχει κι άλλο κόσμο να γνωρίζει. Αν γνωρίζει τον άλλο τον κόσμο, και μετά σε γνωρίζει και εσένα. Αφού έχει δηλώσει την ενδιαφέρον του για μένα. Και γιατί δεν είναι το χειρό μα. Πάνω τη Ζένια πρώτα. Να γνωρίζει και τη Ζένια. Είναι και μόνη τη από εκεί τώρα. Δεν είναι κρίμα να πάει την κάνει παρέα. Να γνωρίζει και τη Ζένια. Να γνωρίζει όποια θέλει. Γνωρίζω όποιον θέλω. Μου βγαίνει με όποιον μου βγει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει, ας πούμε, να κάνουμε πράγματα. Δεν έχει πρέπει. Δεν έχει πρέπει. Μην με ανεβάσει κι άλλο το κεφάλι. Δεν έχει πρέπει. Δεν έχει πρέπει. Α, εντάξει.
Το καταλαβαίνω ότι δεν του το κόβει γιατί θέλει να τον γνωρίζει. Ναι, αποδεχτώ. Ναι, μα δεν θέλω να του το κόψω αν δεν τον νιώσω. Με ρώτησε, άμα με ενοχλεί. Δηλαδή ναι. Προτιμούσα να σε έλεγα όχι, δεν με ενοχλεί και να σου πω όχι, ρε. Όχι, ρε, παιδάκι. Μια χαρά είναι που σε πιάνει και το μπούτι. Μια χαρά είναι τι, να μην το πω ότι με ενοχλεί, αφού με ενοχλεί. Δεν μου έχει πιάσει μπούτι, μου έχει πιάσει χέρι. Πρώτον. Σε λέω ένα παράδειγμα, ρε Ρενιά. Ναι, χέρι μου έχει πιάσει. Και εκεί να μείνει. Όχι μπούτι. Εκεί να μείνει. Είπαμε. Εκεί να μείνει. Άμα θέλει να το έχει ώρα να φύγει αυτή τη μελίση να μην μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι διεκδικητικός, το είπα και την άλλη φορά. Αυτό δεν είναι διεκδίκηση, αυτό είναι... Τι. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Όταν προσπαθώ να κάνω κάτι ήρεμο που το λέμε σιγά σιγά και να το δούμε όμορφα, άμα μπαίνει κάποιος στα πόδια μου, όχι, δεν θα μείνω ήρεμος. Ναι, αλλά είναι ένα παιχνίδι και ήξερες ότι κάποιες μην μπορεί να μπει ο άλλος, ο χύψη καινούριος και να μου αρέσει. Να κάτσω πάνω σε ένα καναπέ και να λέω Αυτός ο άλλος είναι ο ευεργέτης μας μεγάλος. Όχι, ναι. Τόσες μέρες ήμουν και εγώ πιο χαλαρά. Το έπαιζα και εγώ από εδώ και από εκεί, γιατί ήθελα να δω τι πει. Αλλά όχι, τώρα που πήγε κάποιος και είπε ότι θέλει, δεν θέλω εγώ να είναι κάποιος άλλος εκεί. Κατάλαβα ότι θέλω να είμαι εγώ εκεί και να μην είναι κάποιος άλλος εκεί. Πόσο πιο ξεκάθαρα να σου το πω. Δεν θέλω να είναι κάποιος άλλος εκεί. Δεν θέλω ούτε χεράκια να πιάνει, ούτε ποδαράκια να πιάνει, ούτε να κουμπάει, ούτε μαλάκια, ούτε ώμους, ούτε τίποτα. Αχ, τι τραβάμε. Τι τραβάμε κι εμείς οι ωραίοι. Μάλιστα. Γενικά είσαι καλά. Εκτός από την πίεση και από τις φλεβίτσες που πετάνε τις τελευταίες μέρες, ναι, είμαι μια χαρά, είμαι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Εσύ πώς είσαι? Εγώ είμαι μια χαρά. Ζω την κάθε μου στιγμή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι η τελευταία ή όχι. Άμα συνεχίσει ο μικρός ή εσένα, γιατί αυτό θα είναι η τελευταία πάτη. Πάλι. Και δεν εννοώ για αποχώρηση. Πάλι το πετάς. Και δεν εννοώ αποχώρηση. Μα δεν είναι θέμα αποχώρηση γενικά. Έλα, πάμε σοβαρά και θέλω να απολαύσουμε το κόκκινο δωμάτιο. 3 λεπτά που μας έχουν μείνει χωρίς το μικρό, να τα απολαύσουμε λιγότερο. Χωρίς το μικρό. Με το υιοθετημένο μας πίπεδο. Δεν το ξάπησε αυτό. Δεν υιοθετώ τώρα εγώ. Παιδιά. Παιδιά εδώ μέσα. Γιατί? Μάνα με λέγανε τότε με τον Αντώνη. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Τουλάχιστον το μητρικό ένστικτο του σπιτιού εγώ το έχω. Εγώ θα με μάνα και θα είσαι το παιδί. Ωραία. Εντάξει. Εσύ πώς νιώθεις που σε διεκδικούν δύο άντρες? Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι δίχως χάλι. Τι. Εντάξει, κοίτα. Θέλω να δω πράγματα γενικά. Από σένα σίγουρα έχω δει και μου αρέσουν οι κινήσεις σου, το ξαναλέω. Αλλά αυτό είναι και να μου βγει, ρε παιδί μου, να μου κάνει το κλικ, να μου κάνει κάποια αίσθηση. Ένα λεπτό. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα που σε είχε ρωτήσει, πριν, προπροηγούμενη, πριν φύγει ο Ολυμπιάκη ο Ιών, που ήταν η εβδομάδα που έκλεινε το ενδιαφέρον μου και σε δύο. Γιατί όταν σε ρώτησε η Μαρία, αν είχε ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιον, είπε ναι, και είναι κάποιο που μαγειρεύει. Δεν το βγάλα από το μυαλό μου, παίζεσαι στο επεισόδιο. Γιατί δεν είμαι και τρελό. Θα με βγάλει όπω την άλλη πάλι, όταν τα βλέπω φιλικά. Μπορεί να έκανε αυτή την πλάκα που έχω κάνει. Άρα πλάκ. Α, ναι, και μ' αρέσει να μαγειρεύει. Δεν είπα ναι. Όχι, κάτσετε στο επεισόδιο. Τι. Τελειώσω. Γιατί τώρα μας έκοψες εσύ πάνω στο καλύτερο. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν κάποια από τις πλάκες, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τώρα. Τι. Άμα δω το επεισόδιο θα σου απαντήσω. Κάτσε δεύτερο. Γιατί το έκανα. Τα βρήκαμε. Όλα καλά με το κορίτσι. Όλα ωραία. Από εκεί και πέρα. Δεν ενδιαφέρεσαι δηλαδή τίποτα, μηδέν. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρομαι. Μου είπε ότι είναι ζηλιάρα και ακόμα περισσότερο από αυτό που έδειξε. Έχω υπερβολική ζήλια, δεν θέλω. Εδώ στις 5 μέρες χωρίς να έχουμε τίποτα να κάνει αυτό. Τι θα μου κάνει ένα μήνα. Δεν νομίζω πως μου χρειάζεται. Εσένα μισό λεπτό, άσχετα από το αν θα έκανε σκηνή. Άμα την έβλεπε να παίζει έτσι στην οθόνη. Με κάποιον θα βγαίνει να χωρί. Χωρίς να. Δεν σου λέω ότι θα έκανε σκηνή. Να μου το ρώτησαν και τα παιδιά. Απλώς δεν θέλω να λέω τα ίδια. Όχι, αν θα το έκανε αυτή, ρε, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, αν θα το έκανε αυτή. Αν μου το έκανε στο χαβαλέ, αν μου είχε ξεκαθαρίσει εξ αρχή ότι δεν έχουμε κάτι. Μα εσύ δεν ξεκαθάρισε κάτι πριν. Πιστεύω είχα ξεκαθαρίσει πολλές φορές ότι δεν έχουμε κάτι, ότι απλά φλερτάρουμε και βλέπουμε πώς πάει. Αυτό τίποτα άλλο. Ναι, ωραία, εσύ φλερτάρισε. Το πρωί δεν είχαμε και τη συζήτηση και λέω εγώ. Ωραία, ακούς. Απλά φλερτάρει κι εσύ. Με μία συγκεκριμένα. Όχι με πολλές, με μία. Δεν φλερτάρω αυτή τη στιγμή. Απλώς. Μετά από κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, ήθελα να κρατήσω μια απόσταση γιατί ήταν πολύ πιεστική κατά τη γνώμη μου με τη συμπεριφορά της και εμένα δεν μου πολύ άρεσε όλο αυτό.
Εδώ είναι το σπίτι μου. Θα κάτσω εγώ πέρα. Μάλιστα, τελικά σου. Κάνει το προφίλ σου, ε? Όχι, δεν το έχω. Όχι. Δεν ξέρω ποιο είναι το προφίλ μου. Κάθισε. Τι κάνεις? Καλά, ξανά πάλι είμαι σε πολύ γρήγορα. Είδες, ναι. Πολύ σύντομα. Το περίμενες? Όχι. Λες και μου κάνει πλάκα το σπίτι μου. Βασικά την πρώτη φορά όταν ήρθαμε στο κόκκινο δωμάτιο. Ούτε εγώ το περίμενα με τίποτα ότι θα ξανακάνουμε δεύτερα. Γιατί? Δεν ξέρω. Ξέρεις. Για να το λες. Πες αυτό που σκέφτεσαι. Και απλά δεν το περίμενα. Γιατί? Δεν το περίμενα. Τι πρέπει να σου πω. Για να μην το περίμενες, κάποιος λόγος δεν υπάρχει, ρε, πουλάκι μου. Δεν υπάρχει πουλάκι σου. Τι και καλά, τι θα μας ψηφίζαν να μπούμε ή δεν θα είχαμε την ευκαιρία. Ότι είχαμε τη δυνατότητα, ναι. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι σε φάση που θα πάω πολύ όμορφα και απαλά. Όχι, ούτε εγώ ποτέ δεν αδειάζω πράγματα. Και καλά θα κάνεις. Δεν μου άρεσε ποτέ αυτό. Ούτε στη σχέση μου όταν είχα. Και όταν έβλεπα τα αγόρια να. Όταν έβγαινα με κάποιον και έβλεπα ότι βιάζεται, με βιάζει. Σταματούσα εκεί. Δεν είχα πολύ πίεση και. Σαν να προσπαθεί να κερδίσει κάτι άλλο. Ναι, χωρίς να γνωρίσει πρώτα εσύ να κερδίσει ναι, ναι, ναι. Το εγκεφαλικό σου τη συμπάθειά σου. Βασικά σαν να μην τον νοιάζει τόσο πολύ. Ναι. Άσχημα αυτό. Το έχω πάθει και εγώ και εσύ με αγόρι. Εντάξει, πιστεύω ότι όλα τα αγόρια πάνω κάτω είναι το ίδιο. Με πολύ βασικές μικρές διαφορές που κάνουν τη διαφορά. Πάρα δηλαδή. Πολύ μικρές διαφορές, ναι. Κάποιοι είναι κυνηγοί αλλά και κύριοι. Κατάλαβες, τους αρέσει να κερδίζουν. Ορισμένοι είναι κύριοι στην αρχή, μετά ξεχνάνε. Δεν σου έχει τύχει ποτέ να γνωρίσει κάποιον κύριο και να μείνει κύριος? Όχι. Ήρθε ο καιρός σου. Έτσι. Θα το βρει αυτό μάλλον, σίγουρα. Για να δούμε. Πολύ κοιτά το χρόνο, μήπως δεν περνάς καλά και θα το φύγεις. Όχι, απλά ζεσταίνομαι. Ζεσταίνεσαι, νιστάζεις. Ωραία, περάσαμε. Εντάξει, χαλαρά. Σήκω. Πάμε. Σήκω πάνω γιατί ζεσταίνεσαι κιόλας και νιστάζεις. Μήπως μη σε πάρει κανένα ύπνο εδώ. Αλλά είναι πολύ άνετα. Είναι και ζεστά, είναι πολύ. Πάμε. Ο Τζόνι τώρα σίγουρα βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση, διότι τώρα χώρισε πριν 2 μέρες. Οπότε πιστεύω θέλει λίγο χρόνο, δεν θα το πιέσω καθόλου και θα δούμε όπου βγει. Δεν θα κάνω πάντως. Εάν θέλει να το ξαναβρει με την Νέρτσι, δεν θα μπω στη μέση. Για να καταλάβεις πόσο ξεκάθαρος είμαι, είναι 5η μέρα, 6η. Αν στην 5η μέρα νιώθω καταπίεση και νιώθω ότι με πιέζει γενικά και με κουράζει όλο αυτό που κάνει. Δεν έχω λόγο να συνεχίσω κάτι. Ναι, κατάλαβα. Μα και άμα, εκείνη. Απλά τα πράγματα, γλυκό μου. Και εκείνη είπε ότι δεν. Καλό θα ήταν. Το άσχημο θα ήταν να την εκμεταλλευτώ ακόμα 1 μήνα, να περάσω εγώ τον χρόνο μου εδώ μέσα και να την πω μετά, Ρεγκίνα μου, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα να μπει μια άλλη κοπέλα και να πω, Ρεγκίνα μου, δεν μπορώ. Μ' αρέσει αυτή. Τελείωσε. Εσύ μπορεί όμως να το δείξει και πιο ήρεμα αυτό. Δεν άρεσε. Πολύ ήρεμα. Αντιθέτω, τη μίλησα πολύ ήρεμα, πολύ ωραία. Τη όθησα πολύ όμορφα. Τη είπα ότι δεν έχω κάτι μαζί σου. Είσαι πολύ καλή κοπέλα. Πήγε να τη μιλήσω ήρεμα και αυτή με ειρωνεύονταν κιόλα σε κάποιε φάσει. Αλλά δεν κολλάω σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην τσάρεσε όλο αυτό που έγινε. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Από τη στιγμή που νιώθω, θα εξαρτήσω ότι χαλιά με τελείω. Μ' αρέσει που το λε αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό σαν να λε. Δεν μπορώ και δεν αυτή θέλω. Αυτή είναι αυτή που ήθελε να αυτό και εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, μα και αυτή έχει το δικό τη. Αυτό σου λέω. Και αυτή έχει το δικό τη δίκιο για το δικό τη χαρακτήρα και εσύ για το δικό σου. Και δεν υπάρχει λόγο ένταση και. Δεν υπάρχει ένταση. Τέτοια. Δεν όταν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα από την αρχή, γιατί αυτό μόνο εκεί την ενόχλησε. Το είπε και ξανά και ξανά. Λέει εγώ, πείτε με τρελή, το παρερμήνευσα, δεν μου έδωσε κανένα δικαίωμα. Το όπλασα εγώ, λέει μόνο μου στο κεφάλι μου. Δεν του άρεσε του Παύλου από ό,τι φαίνεται από την αρχή. Και το όπλασα, λέει στο κεφάλι. Το παίρνω όλο πάνω μου, λέει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να το πάρω έτσι, το πάρω έτσι. Θέλει έτσι, έτσι. Άμα θέλω. Άμα να το λέει για να το πει, εντάξει, μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι στα πράγματα. Τη είπα και μόνο. Σου λέει με λίγα λόγια ότι μπορούσε να το δείξει με τον τρόπο. Τη το έδειξα, Ρενέρτζη. Τη το έδειξα και τη είπα. Δεν είναι απότομα, δεν ισχύει αυτό που λε. Δεν γλυκιά μου, τώρα δεν με ακού. Τη είπα, δεν ισχύει αυτό που λε. Ενδιαφέρον σου έδειξα. Μου άρεσε και αυτό που έδειξε και εσύ εξ αρχή. Αλλά με τι μέρε και με τα πράγματα που συνέβησαν και με τον τρόπο που μιλούσε και με τον τρόπο που εκφραζόσουν, εμένα με χάλασε όλο αυτό. Το υπερβολικό αυτό. Είχα να το δω αυτό στην οθόνη. Είχα να το δω αυτό στην οθόνη από την δεύτερη-τρίτη μέρα. Τι? Του Power of Love. Από τη δεύτερη-τρίτη μέρα είχα να το δω αυτό στην οθόνη. Περπάτα. Περπάτα, σε παρακαλώ. Θα έρθω χρόνο εγώ. Θα σου κάνω παρέα. Μάλιστα. Να δω τι θα πούμε τώρα εμείς. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γυρνάω το χρόνο από τώρα.
Καλά, δεν μπορούσα να το γυρίσει και πιο γρήγορα, πριν, πιο γρήγορα. Ναι, ρε, Ρένια μου, πώς πέρασε τα κοκκινά σου δωμάτια? Καλά. Χαίρομαι. Ποιον προτιμάς περισσότερο, τον Φάνη ή τον Αλέξανδρο? Δεν έχω, δεν έχω. Άμα εννοείς ερωτικά, δεν έχω. Ερωτικά, ρε, Ρένια μου, πώς? Όχι, όχι, ερωτικά ακόμα δεν. Γιατί? Δεν ξέρω, κοίτα, για τον Αλέξανδρο είναι πάρα πολύ νωρίς καταρχήν. Σου αρέσει καταρχήν? Εντάξει, τον γνωρίζω ακόμα, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Γιατί με χαλάνε και εύκολα πράγματα, οπότε. Τι σε χαλάει? Γενικά μιλάω, ότι χαλιέμαι εύκολα με κάποια. Πιστεύεις ότι ταιριάζεται εμφανισιακά, εξωτερικά, εσωτερικά, έτσι πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Δεν κοιτάω εμφάνιση. Και από εμφάνιση έχω ακούσει ήδη, ας πούμε, το ότι okay, εγώ φαίνομαι πιο μεγάλη, αυτός φαίνεται πιο μικρός. Εσύ τι έχεις να πεις? Εγώ. Ναι. Έτσι, τη γνώμη σου. Δεν σας δεν εμφανισιακά, να σου πω την αλήθεια. Δεν μας ταιριάζεις, ας πούμε. Δύσκολα. Με το Φάνο. Το Φάνο... λίγο περισσότερο. Αλλά ούτε με εκείνον. Λίγο όχι, περισσότερο, αλλά όχι, λίγο περισσότερο. Ο Φάνος, πέρα από αυτό, δείχνει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον προς το πρόσωπό σου. Κάτσε ρε αγάπη, τώρα ήρθε ο Άλεξ. Εντάξει, τώρα ήρθε. Εντάξει, μου φαίνεται ότι Φάνο, εντάξει, ο Φάνος είναι πιο άντρα. Είναι άντρα. Είναι πιο μεγάλο, ρε παιδί μου, στην ηλικία από τον. Ναι, ηλικιακά, ναι. Τέλος πάντων, άστα αυτά, τόσο αυτά τα ζητάμε και άλλη ώρα. Ναι. Γενικά, εσύ πώς είσαι? Είσαι καλά στη ζωή σου, περνάς καλά εδώ? Εδώ μια χαρά περνάω και στη ζωή μου και εδώ. Ωραία. Ωραία περνάω. Ωραία. Με τη Ρεγκίνα μίλησαμε πριν λίγο. Δεν τα βρήκαμε σε κάποια πράγματα, σε αρκετά βασικά από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Εντάξει, όλα καλά. Εγώ με ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσω τη θέση μου εξ αρχής. Καλά ξεκίνησε, αλλά πολύ λίγο κράτησε. Α, δηλαδή δεν έχετε σκοπό να το εγώ δεν, έχω, δεν, έχω, δεν ξέρω αν έχω σκοπό, δεν μπορώ να πω. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Αυτό, μπορεί. Ναι, ναι. Αλλά με αυτά που έγιναν τώρα αυτές τις μέρες, η αλήθεια είναι ότι χαλάστηκα αρκετά. Και να σου πω κάτι, ρε Σιρένια, άμα ήταν να κάνω κάτι με μια γυναίκα. Σαν τη Ρεγκίνα, και ακόμα και έτσι πως μπήκε μέσα και με αυτά που είπε, πολύ εύκολα θα μπορούσε να κάτσω να κάνω κάτι, είτε να το προχωρήσω πει ένα μήνα, πει ένα μισή μήνα, και να μπει αύριο μεθαύριο κάποια άλλη και να πω: ξέρεις τι, Ρεγκίνα μου γλυκιά, δεν είχαμε πει ότι έχουμε σχέση, το αφήνουμε εδώ και το κάνουμε. Αν το βλέπαμε άλλο σκοπό, εντάξει. Ναι. Εσύ, εντάξει, δηλαδή... ο καθένας έχει τον τρόπο του, έχει τη γνώμη του, έχει την άποψή του. Okay, να σου πω κι αλλιώς. Μιλάς με τον Φάνο, έτσι. Που έχετε κάνει κάποια πράγματα, ψηλό, έχει παιχτεί κάποιο σύνολο. Και ήρθε ο Αλέξανδρος πριν και σ' έκανε το χέρι σου έτσι. Δηλαδή, τι έπρεπε ο Φάνος να σηκωθεί και να το παίξει στη σκηνή της ζελοτυπίας, λες και έχετε 2 χρόνια σχέση? Όχι, ειλικρινά τώρα. Όχι, εγώ ήμουν ξεκάθαρη όμως με τον Φάνο. Δηλαδή, άλλη σχέση. Όχι, ρε αγάπη, εγώ έχω πει στον Φάνο ότι είναι φιλικό. Δεν της έχω πει ενδιαφέρον. Εγώ της έχω πει ότι έχω ένα αλφα ενδιαφέρον, αλλά θέλω αυτό. Πολύ να γνωρίσω. Ναι. Αυτό. Με τον καιρό θα δω. Ο καθένας όπως το βλέπει. Είδα αντιδράσεις, Ρένια μου, λοιπόν, που για μένα ήταν κάποιες αντιδράσεις λίγο υπερβολικές από όσο πρέπει για την 4η μέρα που γνωριζόμαστε, 5η, και με χάλασα. Και λέω καλύτερα να το κόψω εξ αρχής. Παρά στις 20 μέρες στον ένα μήνα να αρχίζουμε εδώ να μαλλιτραβήμαστε. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ πάντως. Εντάξει, και εμένα δεν με χαροποιεί. Και εσύ στεναχωρήθηκε. Δεν με χαροποιεί, ρε Ρένια, ένα τέτοιο γεγονός. Και οι δύο πιστεύω. Δεν με χαροποιεί ένα τέτοιο γεγονός. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Μα. Αλλά δεν μπορώ και να ξεστεί, να στεναχωρηθώ γιατί είναι κάτι πολύ νωρίς. Έγινε κάτι πολύ γρήγορα. Έκανα και κόκκινο δωμάτιο με τον Παύλο τον Παπαδόπουλο. Εντάξει, το περίμενα, ειδικά από τις συγκεκριμένες. Ζένια Νέρτζι, ήμουν σίγουρη. Εντάξει, δεν πέρασα άσχημα, δεν πέρασα και τέλεια. Μου είπε τα προβλήματά του. Εγώ δεν μιλούσα και πολύ. Αυτά. Κάτσε Φάνο! Γιατί το χάσα αυτό? Βασικά δεν θέλω να σε φιλήσω, να σε δύρω θέλω πιο πολύ. Ναι, έστω και να με δεις. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω γιατί το χάσα αυτό το σύστημα τώρα. Έχεις χαλαστεί. Όχι. Ναι. Μπορεί να χαλάσει και περισσότερο. Πήγαινε. Όχι. Πήγαινε δίπλα. Να μου πεις και το τελευταίο κόκκινο δωμάτιο, τι έγινε και να φύγω? Τι έγινε, όλα καλά. Τι είπατε, φιλικά πάνε. Α, περί εξής δικά του, με τη Ρεγκίνα και αυτά, αυτό. Ναι, φάνε. Το λαιμό πήγα να σε φιλήσω. Όχι. Γιατί όχι? Πότε στο λαιμό. Γιατί? Γιατί? Το ότι, ας πούμε, με έχουν αφήσει όλες εδώ πάνω. Έλα, Φάνο μου. Όχι. Είναι πολύ λάθος αυτό που θα κάνω.
Έλα, πήγαινε, αγαπή, θα φας και την κάρτα. Δεν πειράζει, μια για σένα. Όχι, όχι, όχι. Πήγαινε, αλήθεια, θα φας και την κάρτα. Θα το χειράκι σαν εδώ. Δεν θα φύγω. Θα φύγει. Πες με τι έγινε στο τελευταίο δωμάτιο τέρμα και να φύγω. Μια χαρά, παιδί μου, μιλήσαμε. Τίποτα δεν είναι. Όχι, τι να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Όπως έχω πει, ο Φάνος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, άψογο. Νομίζω είμαι ξεκάθαρη μαζί του ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, ας πούμε, είναι φιλικό η όλη φάση. Σήμερα δεν ξέρω, νιώσα μία πίεση, χωρίς να το θέλει βέβαια, κάτι σαν να μου όρμηξε. Εντάξει, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, να μην το ξαναζήσω τόσο έντονο. Φοβήθηκα λίγο, αλλά εντάξει. Το όλο θέμα με τη Ρένια, ρε φίλε, είναι ότι από το κόκκινο δωμάτιο, καταλαβαίνω, μου λέει, λέω, με ενοχλεί για το μικρό. Και μου λέει, γιατί σε ενοχλεί, μου λέει, είναι φιλικό. Και του λέω, ρε Ρένια, με ενοχλεί, τη λέω. Έχει δύο μέρες, τη λέω, έχει ανέβει πίεση μου, έχουν πεταχτεί όλες τις φλεβίτσες από το μέτωπό μου πάνω, τη λέω. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τη λέω, προτιμά να σε πω ότι δεν με ενοχλεί, αφού με ενοχλεί. Και τη λέω, και ακουμπάει και χεράκια, ακουμπάει και τέτοια. Τη λέω, δεν με ενοχλεί όμως από το μικρό. Ο μικρός καλά κάνει, μπαίνει και σε γνωρίζει. Εσύ τι θες, θέλω να γνωρίσεις και το μικρό, θέλω να γνωρίσεις και εμένα, θέλω να γνωρίσεις και τον άλλο. Η λογική είναι να το γνωρίζει, γιατί είναι ένας παίχτης. Και πρέπει να το γνωρίσει. Είναι ρε Βασίλη όμως. Γιατί πλησιάζει και καλά και μπορεί να. Δεν γίνεται όμως χτες, ρε Βασίλη μου, να μιλάμε και να λέμε Ρένια μου, σε πειράζει για τα δωράκια. Γιατί τι ρώτησα, σε πειράζει αυτό με τα δωράκια, θέλω να κάνω πίσω, να σε αφήσω το χρόνο σου. Εντάξει, κάτι παρόμοιο με τα δώρα το έχει ξαναπεράσει. Ναι, όχι, όχι. Άλλο το τότε και άλλο το τώρα. Εκεί ήταν ένα δώρο, το κόψαμε, αναζωπηρώθηκε. Τώρα μιλάμε ότι. Επειδή έχω πάθει και έχω μάθει, τι ρωτάω, Ρένια μου, σε πειράζει. Θέλω να το κόψω για να δώσω χρόνο στο μικρό, να μην τον κάνω να νιώθει άσχημα ή κάτι. Ναι. Και μου λέει, όχι, άμα το κόψει, θα με πειράξει και θα νιώσω ότι. Ωραία, δεν για με να σκέφτε. Το λέει αυτό. Περίμενε από τη μία, ρε φίλε, δηλώνει. Από τη μία. Μία έχει δηλώσει ότι αυτό που έχετε είναι καθαρά φιλικό. Και από τη μία σου λέει αυτό για το δώρο. Ναι. Που, αυτό δεν νομίζω να στο λέει και ενώ υπάρχει κάτι φιλικό. Πες με κι εσύ. Αυτό σου λέω. Απ' τη μια μου λέει ότι είναι φιλικό και ότι είναι ωραίο, ότι σ' αρέσουν τα δώρα μου. Κάπου τα λέει μπερδεμένα. Κάπου τα λέει μπερδεμένα. Κάπου τα λέει αυτό. Αν μπερδεύεται η Ρένια, μπερδεύονται και οι δύο, δεν ξέρω κάποιο μπερδεύεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό σε ρωτάω άλλωστε. Άμα καταλάβαινα, δεν θα σε ρωτούσα. Θα πράτα. Ίσως είναι αυτό που είπε πριν. Ότι περιμένει. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι με αφήνει. Είναι σαν να έχω βάλει ένα φαΐ πάνω στο ντομάτι, το έχω σιγοψύνεται και ρίχνω και μια τηγανιά πατάτες να τσιμπήσω. Και θυμάμαι ότι με το που ψήθηκε το φαΐ, θυμήθηκα ότι έχω και λίγο κοτόπουλα από χτες. Κοίτα. Κάπως έτσι νιώθω, ρε. Αν ισχύει κάτι τέτοιο και αν πιστεύεις μέσα σου ότι ίσως περιμένει καινούριο παίχτη και περιμένει να μπει, αν τυχόν και. Γιατί πολύ πιθανό να αποχωρήσει άντρας και να φύγει ο Αλέξανδρος, γιατί το έχει ζητήσει ήδη. Και να μπει άντρας τη Δευτέρα και να μπει ένας καινούριος παίχτης και το πιστεύεις αυτό. Και πιστεύεις ότι θα ασχοληθεί μαζί του μετά, εφόσον και αν της αρέσει. Ρε φίλε, αν το πιστεύεις αυτό. Ας πούμε, εντάξει, τώρα εσύ είσαι ο Φάνος, εγώ είμαι ο Βασίλης, ωραία. Εγώ θα το έκοβα αυτό. Αν ένιωθα ότι ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί δεν είναι ωραίο αυτό, ρε φίλε. Μα αυτό θέλω να σου πω ότι. Αν όμως. Αυτά πρέπει να. Ίσως να μιλήσετε ξανά, να το σιγουρέψεις. Γιατί μπορεί να είναι και κάποια βιαστική κίνηση. Μπορεί να μην ισχύει και κάτι τέτοιο. Σε αγκίνηση πιο εύκολα μου έρχεται να τη δαγκώσω το λαιμό παρά να τη φιλήσω. Ωραία, δάγκωσε έτσι το λαιμό. Απλώς βγαίνει προς τα έξω όλη αυτή η εικόνα, άσχημα, και εμένα δεν μου αρέσει. Δεν θέλω να βγαίνει προς έξω κάτι το οποίο δεν είναι έτσι. Και δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα, ναι, να με κάνει να αισθάνομαι έτσι. Δεν το έχει, ρε φίλε, δεν το δίνω εγώ. Έρχομαι, μου λέει να σου μιλήσω και σηκώνεσαι, μου λέει και φεύγεις. Του λέω, ναι, ρε σπάτω, δεν γουστάω να σου μιλήσω. Όχι, μου λέει, θα κάτσω, μου λέει να σου μιλήσω. Δεν θέλω, ρε φίλε, του λέω, με το ζόρι να σε ακούσω. Όχι, μου λέει, εγώ θέλω να σου μιλήσω. Του λέω, παρακαλώ, έλα του. Δεν είσαι όριμη, μου λέει. Του λέω συγγνώμη, του λέω, ξεπερνάω, του λέω και πόσα χρόνια. Δεν είμαι και όριμη. Και ζηλιάρα και ανώριμη. Και προβληματική και τι άλλο, δεν θυμάμαι όλα με. Τι θα κάνεις τώρα? Τίποτα, αφού τελείωσα, αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε. Τι, απλά εντάξει, τελείωσε πριν ξεκινήσει. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε. Και το φόρμα κιόλα τσαλακώθηκε. Δεν υπάρχει πουρεκάκι μου να κάνουμε κάτι. Τελείωσε. Δεν είναι. Καταρχήν, όταν πας με καλή διάθεση σε έναν άντρα που θέλεις να του προσφέρεις πράγματα και αυτός ο άντρας σε φρενάρει όλη την ώρα, μα κάποια στιγμή αυτός να έχει το ενδιαφέρον, εγώ προσωπικά δεν θέλω. Δεν. Κατάλαβε, γιατί άμα αγγίζει το γυαλί μετά, δεν κολλάει, αγάπη μου, τι να ξανακολλήσει. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει, αλλά είναι αυτό ότι τόσες μέρες και μέσα μου ήταν ουδέτερο.
Με τον που μπήκε ο μικρός όμως, με άναψε όλο αυτό. Το ότι. Ενώ ξέρω ότι. Κατά ναι, γιατί μπήκε κάποιος να τη διεκδικήσει γι' αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί. Τόσες όχι να τη διεκδικήσει. Και... Μπήκε κάποιος και μπήκα για τη Ρένια. Ναι. Τόσες μέρες και εγώ έπαιζα. Το γνωριζόμαστε, μωρέ. Εντάξει, ναι, ρε φίλε, γιατί όταν είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, ξέρεις ότι ο ένας είναι στη Ζένια, ο άλλος είναι στην Έρτζη, ο άλλος είναι στην Κατερίνα, ο άλλος είναι στην Άννα. Όλοι είναι κάπου και ξαφνικά. Είσαι πιο ήρεμος. Ναι, είσαι ήρεμος και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, μπαίνει κάποιος, κατεβαίνει τις σκάλες και μπαίνει και λέει για τη Ρένια. Λογικό είναι να σκέφτεσαι κάπως, να αρχίσεις να σκέφτεσαι διαφορετικά. Με εκνεύριζε λίγο το όλο θεματάκι. Αλλά το θέμα, εγώ αυτό που βλέπω δεν είναι από τη δικιά σου τη μεριά. Εσύ ίσα ίσα, ρε φίλε. Εκδηλώνεσαι είτε με πρωινό, είτε με φαγητό, είτε με καφέ, είτε με δωράκι. Εσύ, αυτό που πρέπει να κάνεις αφάνως και αυτό που νιώθεις να κάνεις, πιστεύω ότι το κάνεις. Εγώ αυτό βλέπω. Μετά το κόκκινο δωμάτιο, εγώ θέλω να κάνω μια μεγάλη συζήτηση. Βασικά, θέλω να συζητήσουμε το όλο θέμα και να δω τι γίνεται, ρε φίλε. Να δω που το πάει. Αν πραγματικά με το να μου λέει ότι μπορεί να το δω και ναι, τώρα είναι φιλικό, αλλά μπορεί να εξελιχθεί. Στο δίπλο που βγήκατε έξω από το σπίτι, περάσατε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ναι, ενώ δεν είχαμε το... κάμερες γύρω μας. Οκ. Okay. Πώς το είδες, ήτανε. Φιλικό, καθαρό. Δεν είχε να κάνει ούτε φιλικό ούτε ερωτικό. Ήταν ένα ωραίο δείπνο. Okay. Είτε από την φιλική είτε από την ερωτική. Γιατί και το να κάνεις ένα δείπνο έξω από το σπίτι με έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει και τον φλερτάρεις ή το βλέπεις κάπως οτιδήποτε. Ναι, ναι, φίλε, αυτό θέλω να σου πω ότι από την Παρασκευή μέχρι σήμερα βλέπω μικρά βηματάκια που είναι βηματάκια του σαν να θέλω να σε έχω στο σιγοψήσιμο. Και την προηγούμενη εβδομάδα το συζητήσαμε αυτό, το ήσουν η δεύτερη επιλογή μου, δεν ήσουν, ήσουν η πρώτη, ήσουν η τρίτη και θεωρώ ότι την πείραξε και αυτό, δεν είναι ότι δεν της άρεσε. Θεωρώ ότι της άρεσε, αλλά την πείραξε το ότι πήγα πρώτα από εκεί και μετά να πάω εκεί. Ενώ ήξερε εξ αρχής, το είπα εξ αρχής ότι μ' αρέσει. Καλά, να σου πω ότι. Αλλά δεν την προσέγγισα. Και τη είπα όμως το λόγο ότι γιατί δεν την προσέγγισα εξ αρχής και πήγα αλλού. Γιατί όταν βλέπω μια Ρένια που δεν είναι εκεί, μόλις, την πρώτη μέρα που πήγαμε στο σπίτι, χωρίζει με τον Αντώνη. Τι είναι, δεν είχε καν χωρίσει με τον Αντώνη την πρώτη μέρα που είχα. Έφυγε ο Αντώνης και πήγα εγώ. Με το ξέρω τι ξεχνιόμαστε. Πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες έβλεπα μια Ρένια που ήταν λίγο αλλού, λίγο Αντώνης, λίγο από εκεί. Πώς να προσεγγίσω. Ήταν ήδη αλλού η Ρένια όταν πήγαμε στο σπίτι. Μην λέμε μαλαγανιές. Εντάξει, με το που τη βλέπω ότι είναι λίγο πιο free και πάω να κάνω ένα βήμα, έρχεται και λέει κάτι περίεργα για Παύλο. Πού να πάω να κάνω κίνηση, ρε Βασίλη, δηλαδή με αδικείς και εμένα. Πλάκα έκανε. Πλάκα ξεπλάκα, ρε φίλε, είναι αυτό που θέλω να σου πω. Αυτό τη είπα και σήμερα. Μέχρι να το ξεκαθαρίσω όμως την πλάκα, εγώ θεωρούσα ότι το εννοούσε. Αυτό τη είπα και εγώ σήμερα. Βγήκε ψηφοφορία και βγήκε να κάνει τρία κόκκινα δωμάτια. Και κάτι είπε, δεν είμαι καλά, αυτό που λέει. Και κάτι ακόμα. Και λέω τα κόκκινα δωμάτια κάτι συμβαίνουν. Όταν. Με τον Παύλο κάνουμε πλάκα. Με τον Φάνο έχουμε έρθει λίγο κοντά, αλλά είμαστε στο φιλικό ακόμα. Με τον Αλέξανδρο το γνωρίζουμε γιατί είναι καινούργιο. Λέω λογικό να κάνει κόκκινο δωμάτιο. Θεωρητικά... Αφού δεν έκανε και με τον Γιάννη. Θεωρητικά, εσύ με αδικείς. Εσύ με αδικείς. Τι εννοείς, να σε αδικείς. Στη φάση γιατί... εκείνη που είπα, όχι Ρένια, και πάω στι δύο άλλε επιλογές μου που ήταν Άννα και. Και μετά η Ολυμπία. Είπε όχι Ρένια. Ρένια, μπήκαμε στο παιχνίδι και ήταν όχι εξ αρχή, ήταν απαγορευμένο η Ρένια. Μπήκα στη θέση του Αντώνη, φύγει ο Αντώνης και μπήκα εγώ, ρε. Ήταν απαγορευμένο η Ρένια εξ αρχής. Εντάξει, όταν. Ναι, okay. Εντάξει, okay. Δεν μπορούσα να το. Ενώ και που μου άρεσε, δεν υπήρχε λόγος ή κάτι. Η Ρένια επιμένει ότι δεν έκανα βήματα και δεν έκανα κινήσεις γιατί είμαι κολλημένος στην Άννα. Έχω δείξει σε κάποιους ότι είμαι κολλημένος στην Άννα, ρε παιδιά. Ξέρω ότι αυτό είναι από παλιό βίντεο. Και καταρχήν, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο έχω πολύ φιλικές σχέσεις. Ξέρω και την αδελφή του και τους δικούς του. Ναι, θυμάμαι, μου έχεις πει. Και με τους δικούς μου. Έχουμε πολύ καλές φιλικές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα είναι πολύ φίλος. Για να καταλάβεις, ρε Κατερίνα μου, είμαστε μια παρέα κάπου τέλος πάντων και έχει. Πώς να το πω τώρα. Ήμουνα παρόν στο ραντεβού του. Αλήθεια. Καταλαβαίνεις. Τόσο χαλαρή σχέση. Ναι, έχει κλείσει για μένα αυτός ο κύκλος. Ναι, τελείωση, ναι. Έτσι νιώθω και με τον Παύλο τώρα, να ξέρεις. Ναι. Ιδέες. Συζητάμε, ας πούμε, τα προσωπικά, ενώ ότι, επίσης... δεν είχα τέτοια, δεν είχα σχέση, αλλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω πώς είναι, ότι, Και να σου πω κάτι, εγώ σπούδασα δημοσιογραφία, δούλεψα και στην τηλεόραση λίγο, ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα. Θα τα έχεις σβήσει, άμα ήξερες να το κρύψεις. Θα τα έσβηνα, είναι δυνατόν, να έφυνα, τα έχω αφήσει. Θα πάω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που είχες μια σχέση και ήταν μέχρι τον Νοέμβριο, τώρα θα πείραζε. Όχι, δεν θα πείραζε.
οπότε δεν υποφέρεις. Έγινε τώρα. Ναι, αλλά η Ολυμπία... Είναι ένας λόγος ενώ παραπάνω. Ναι, άλλο, ας την Ολυμπία. Η Ολυμπία, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να σου πω βάση λογική, τον έμβριο λένε. Ωραία, και. Είναι αυτό πάνω. Ναι. Άλλο θέμα. Ναι. Η Ρένια δεν είναι καθόλου μπερδεμένη. Καθόλου. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους εδώ. Αυτό λέμε. Ότι ένα με μπερδεύει. Και είναι απλά. Εμείς τα αυτό λέμε. Αυτό λέμε τόση ώρα. Ότι με μπερδεύει γιατί περιμένει να μπει κάτι άλλο. Έτσι νιώθω. Ξεκάθαρο. Δεν είναι μπερδεμένη, όχι. Μα αυτό λέμε τόση ώρα. Ότι δεν είναι μπερδεμένη. Απλά με κρατάει στο σιγοψήφισμα, πα και πει κάτι άλλο. Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθεις. Και δεν μπαίνει κάτι άλλο. Έτσι. Και προχωράει Ρένια μαζί σου. Τι κάνεις. Μα δεν ξέρω αν θέλω εγώ να προχωρήσω. Αυτό λέμε. Ότι μετά από το κόκκινο δωμάτιο που έχουμε τώρα. Που τη λέω ξεκάθαρα. Δεν είναι καλό κόκκινο δωμάτιο. Με το μικρό δεν γίνει κάτι. Δεν πρόκειται. Εντάξει, μικρό. Με τον Αλέξανδρο. Με τον Αλέξανδρο. Δεν θα κάνει κάτι. Δεν θα βγει κάπου. Οπότε μην το σκέφτεσαι. Δεν το σκέφτομαι, ρε. Όσα αφορά την Ρένια και την Ρένια. Ούτε καν. Άμα το σκεφτόμουν, δεν το παίρνω. Ναι, δηλαδή αν σκέφτεσαι κάτι, πιστεύω ότι σκέφτεσαι πιο πολύ το να περιμένει η Ρένια να μπει κάποιο καινούριο που θα τη αρέσει. Παρά το αν θα γίνει κάτι με τον Αλέξανδρο. Άμα είχα πρόβλημα με τον Αλέξανδρο, θα είχαμε ήδη πλακωθεί. Αντιθέτω, το παίρνουμε στην πλάκα γιατί το βλέπω. Ναι. Άμα έβλεπα από τη μεριά τη ενδιαφέρον, πίστευε με θα την είχα πάρει από καιρού και να το είχα κόψει. Έω αφήνα δευτερόλεπτο μόνο σου. Απλά εντάξει, είναι. Ό,τι εκνευρίζομαι. Περίμενε, ρε φίλε όμως. Γιατί αυτό που λες τώρα. Τι. Μπορεί να αποφασίζει η Ρένια. Αν η Ρένια ανάμεσα σε ένα και τον Αλέξανδρο. Ναι, ναι, ναι. Ενώ αυτό θέλω να σου πω ότι θα έκανα πιο πολλές κινήσεις για να μην τους αφήσω μόνο σου. Θα έβρισκα πράγματα να κάνει κίνδυνο κάτι μαζί μου για να μην τους αφήσω χρόνο. Τι εννοεί. Στο χέρι σου είναι. Αυτό ονομάζεται διεκδίκηση. Απλά δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό νιώθω. Και όχι να λέω ότι είναι με κακό τρόπο. Αντικειμενικά, και εγώ όταν ξεκίνησα να λέω με την Ρένια να δοκιμάσουμε κάτι, να γνωριστούμε λίγο παραπάνω, εγώ το ξεκίνησα όλο αυτό. Το ξεκινάμε να δούμε πώς θα πάει και άμα μπει κάτι καλύτερο, βλέπουμε. Τώρα, αυτό θέλω να σου πω ότι τώρα δεν μπορώ να έχω παράπονα από τη Ρένια, άμα μου το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί καλά να μου κάνει. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, αυτό έκανα εγώ. Και το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ ότι το συζήτησαμε και ήταν αυτό. Τώρα, άμα μου αρέσει λίγο περισσότερο, μπορεί να είναι επειδή εντρικαρίστηκα, επειδή την είδα ότι παίζει κάτι άλλο. Πιο κοντά. Παίζουν πολλά. Παίζουν πολλά. Κοντά ήμασταν, θεωρώ ότι είναι από τα άτομα που ήμουν κοντά από τη μέρα που μπήκαμε στο σπίτι. Ενώ ήμασταν καλά, ήρθαμε σε φιλικό τέτοιο. Το πρώτο μόλις καλά που ήταν υποψήφια η αποχώρηση, λέει ήθελα να κάνω κοκκινό δωμάτιο μαζί μου. Όχι γιατί παίζει κάτι ερωτικό. Γιατί όντως ένιωθα ότι ήμασταν κοντά. Τώρα τι θέλει να το ξεκαθαρίσω μαζί τη. Θέλω να το συζητήσω μαζί τη. Αν δεν ανοίξουν οι πόρτες σήμερα, αύριο να το συζητήσουμε. Θέλω να ξέρω. Όχι, νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει είναι μια κουβέντα με τη Ρένια. Αλλά ξέρει, μια κουβέντα πολύ σοβαρή. Δεν με ενοχλεί. Όχι μια κουβέντα του τύπου χαχαχα, μπουχουχού, σε πειράζω τα μαλλιά, όχι. Σε ακουμπάω. Μια κουβέντα, Ρένια, θέλω να μιλήσουμε. Ο Φάνος βλέπω ότι τελευταία προσπαθεί μέρα με τη μέρα όλο και πιο πολύ στο να έρθουν πιο κοντά με τη Ρένια. Αλλά βλέπω ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα. Όχι από την πλευρά του Φάνου, αλλά από την πλευρά της Ρένιας, θα έλεγα. Και πιστεύω ότι του τα λέει μπερδεμένα. Ενώ πιστεύω ότι δεν είναι μπερδεμένη. Η Ζένια πάντως, μάρτυρας και ο Τερζόπουλος, πριν που καθόμαστε στον καναπέ, γυρίζει και τον κάνει το μικρό. Μα αφού για μένα μπήκες τώρα, γιατί ξενέρεσαι. Καλά, εντάξει, χαλκιά. Έτσι, ρε. Καλά, εντάξει. Ρε φίλε, άμα θέλει να πάει η Ζένια στον Αλέξανδρο Σπάκη, δεν την κρατάω, δεν την έχω. Δεν θα πάτε βλέπετε ξανά το μικρό να πάει πουθενά άλλο. Όχι, φίλε, στέλνει το χρόνο. Πού να πάει, έχει κάποια ελεύθερη. Τη Ρένια. Αν είναι Κίνα. Αν είναι Κίνα. Γκάω! Γκάω! Θα έχουμε αναγούλες εδώ. Ελάτε να σοβαρευτούμε λίγο. Πάντως η Αλεξάνδρα πιστεύω θα γίνει πολύ ωραίο ζευγάρι. Άκου. Ναι, εγώ καθ' αστεία. Πάλι να κάνει με τι τέλειε εδώ δεκάρικα. Άκου. Από εδώ και πέρα θα σε φωνάζω. Άκου. Σε λίγο έτσι όπως το πάμε εδώ μέσα. Θα έχουμε αναγούλες. Θα βλέπουμε κόκκινο δωμάτιο Γιάννης με Παύλο. Αλέξανδρα με Βασίλη. Τζόνι με Άλεξ. Θα βλέπουμε σε λίγο. Παύλος με Αλέξανδρα. Ρεγκίνα με Ρένια. Ούτως ή άλλως. Και Φάνος με όλους. Μεταξύ αντρών και γυναικών υπάρχουν προβλήματα που έχετε δει. Είμαστε ναι, άλλο αντάλλον. Θα βλέπω σε λίγο εδώ μέσα. Είμαστε μια χαρά, με αυτές δεν είμαστε καλά. Ωραία, ας μας πει λίγο ο Τερζόπουλος που είναι λίγο πιο λογικός. Αφού δεν μας φιλάνε, ρε. Τι παίζουν. Τι θα έκανα. Λογικός από τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρος, θα μπει μέσα, θα τον κάνω Παύλο. Κάτσε ρε Αλέξανδρο. Και εγώ είπα ότι δεν τον κάνω, το είπα. Δεν θα τον έκανα, θα δεχόμουν και θα περίμενα από τη δικιά μου πώς θα το χειρίζω. Εμείς είμαστε καόκες. Για πες μου λίγο εσύ. Φανευρίαζα πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα, δεν θα μπορούσα να πω ότι ξέρεις κάτι. Διεκδίκησε την αμφιβολία. Θα το δει. Θα το δει. Φανευρίαζα πάρα πολύ. Θα τσακωνόμουν σίγουρα. Θα τσακωνόσουν. Ναι, δικό μα. Είσαι δικό μα, Καούκα. Θα τσακωνόμουν. Θα τσακωνόσουν. Περίμενε. Από την πρώτη μέρα έρχεται και λέει: εγώ μπήκα
Για την Κατερίνα. Θα του πω το παιχνίδι, δεν το έβλεπα. Αλλάζει στροφή. Ναι, το έβλεπα, αλλά καθώ δεν είναι φίλε μου, σου λέει ότι μπορεί να την διεκδικήσω. Τι πρόβλημα έχει. Οκ. Μπορώ να βέτσω. Ρε φίλε, όταν λέμε να την διεκδικήσω, δεν εννοώ να είμαι με την κοπέλα μου και να έρθει να μου κάτσει τη σπίτι. Τι έγινε. Ρε φίλε, εννοώ να την καλέσω. Αυτό έκανε εδώ. Καλέσει η κόκκινη μου. Αυτό έκανε εδώ. Τι πω, πήγε κάτι πάνω τη σχεδόν. Τι άλλο. Τον έσπα. Ο χώρο. Όχι, εγώ δεν είμαι πάνω σπίτι γυναικών. Ποιο. Πάμε. Καλά, μα είπε. Η Ρένια είχε πει. Έκλεισε. Γιατί άλλαξε τη γνώμη που έγραφε. Για μένα. Δεν είμαι καλά. Μάλιστα. Τώρα ούτε εγώ είμαι καλά με αυτό που βλέπω. Για πάμε. Όπα. Όπα. Για πάμε λοιπόν να ναι. Χορέψουμε ναι. Λίγο και να τραγουδήσουμε. Ωραιότατα. Δεν το κρατάει. Μην έρχεσαι σε μένα. Το κρατάει και επαγγελματικά. Ναι. Όχι. Εδώ, εδώ, Γιάννη, εδώ, εδώ. Πάνω μας θέλετε. Πάμε. Γιατί ποιος θα τραγουδήσει. Γιατί εγώ θα τραγουδήσω. Ποιος. Εγώ να τραγουδήσω. Δεν είμαστε καλά. Άμα δεν ξέρω να τραγουδήσω, άμα παίρνει κόμμα. Εγώ θέλω να τραγουδήσω ένα τρίφο Κονομόπουλου. Και εγώ θέλω να τραγουδήσω. Και εγώ θέλω να επιδείξω από εδώ κάτω. Καλά. Να παίρνει. Επάνω. Ακούς τη φωνάρα μου τώρα να πάει πλάγα. Σουσ. Κάτσε ρε Γιάννη. Γιάννη. Πάσε ρε παιδί. Τι έγινε εδώ, όχι πολύ φιλαράκι, λιγάκι. Σους! Εκλογές. Σους! Πήγα να σου ναι, πάμε. Ναι. Ένα, δύο, τεστ. Δώσε λίγο. Δεν πιστεύω. Δεν θέλω λίγο να βλέπω. Τι, εγώ δεν το τραγουδάω αυτό. Θα έχουμε αναγούλες σήμερα. Ας. Έλα, για πάμε. Έλα, τζα. Εγώ τώρα. Μην πιστεύεις όλα αυτά που έλεγε ο λαός. Δώσε μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία, όχι πριν πεις. Δεν θα το μετάγιωσεις, να το θυμηθείς. Έλα μου! Θα σου κάνω μακαρόνια, δέκι μου, έλα να φάω. Δεν ξέρω πώς πάει τώρα. Δεν βλέπω το κόκκινο. Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς. Έλα, 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 δώσε. Θα είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος επιγής. Θα είναι μόναχα μια μέρα στο πόλ να έρθεις. Τρελά μου, σ' αγαπώ. Έλα μου, έλα μου. Σ' αγαστούκα. Είναι ακίνδυνη η τρελά μου, σ' αγαπώ. Έλα μου, έλα μου. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι. Αλλά, αλλά όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι. Θέλω να αρπάξω από την άλλη, να κοιτάξω σε αυτά τα κρυσμένα. Περιμένετε, περιμένετε. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Το μαγαζί τέσσερις πήγε μου είπα πάλι φύγε φύγε από το μαγαζί έφυγε πάλι
έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Με παρατήσεις μια μέρα έτσι άδικα. Άντε γαψούρα. Κι από τότε εγώ γυρνάω σαν σε νύχτα μικρά. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί. Γιατί πια πάλι έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Αλλά τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί. Γιατί πια πάλι έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Με κατάλησες αλήτη, δώστε! Δεν πηγαίνω πλέον σπίτι. Στα σοκάκια τριγυρίζω ρεφισμένος και σε βρίζω. Εμείς τα σπάσαμε στο τραγούδι, ο Φάνος τα σπάσε στο χορό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Το σπάσα καλά. Αλλά ναι, είναι η κωμωδία, παροδία. Δεν ξέρω, το έχουμε γυρίσει λίγο όλο το σκηνικό εδώ πέρα. Εντάξει, καλά να είναι τα παιδιά να περνάνε έτσι και ας το κάνουν και παροδία. Δεν σου έχω μιλήσει καθόλου, αλλά να τα πούμε. Δεν την έχω γνωρίσει την κοπέλα. Κάνε λίγο χώρο να περάσει. Σε φοβάται. Έλα, γλυκά μου, έλα, μην τρέπεις, δεν δαγκώνω. Και αλήθεια είναι ότι πρέπει να. Πες ότι το φοβάσαι λίγο. Τρέφει ένα φόβο για σένα, αλήθεια είναι. Δεν δαγκώνησα. Δεν δαγκώνησα. Σε έχει λίγο σε τρομάρα. Σε έχει πάρει κακό μάτι. Είσαι λίγο έτσι νευρικό. Φωνάζεις. Εγώ φωνάζω. Μάλλον ακούγεσαι δυνατά. Έχω δυνατή φωνή, ρε κορίτσι. Μπάσο να πούμε, εντάξει. Παρά τα μπάσα. Για πες, Αλεξάνδρα. Χαμήλωσε. Πώς ξέρετε, τι είναι αυτό, και δεν έκανε το αζάκι σήμερα. Δεν μου κάνει. Χελώνα, γιατί χελώνα. Α, δεν κατάλαβε. Πα αργά. Όχι, εγώ ζήτησα. Καλό. Καλό. Πρέπει να το κάνει καλό. Για να ξέρει να μάθει εκείνη. Θα μου πει ίδια. Για πες μου. Εγώ ασχολείσαι, είπαμε, με. Αισθητική κοσμητολογία. Αισθητική κοσμητολογία, μπράβο. Κοσμητολογία. Κοσμητολογία, δηλαδή. Κοσμητολογία πλέον το πάμε αλλού. Γιατί όμως. Τι είναι αυτό ακριβώς, μπορεί να μου εξηγήσει. Το κοσμητολογία έχει να κάνει με την. Ασχολούμαι με την υγιεινή και την περιποίηση του σώπου. Α, πολύ ωραία. Εσύ με τι ασχολείσαι, πάμε. Τίποτα, εγώ σαν συνοδό. Υψηλών διάρκειων προσώπων. Σωματοφύλακα, ε. Εντάξει, κάπως έτσι. Ναι, έχει κάνει κάποιες πολεμικές τέχνες. Πυγμάχος είμαι κανονικά. Τζούντο έκανα από μικρός πολλά χρόνια. Μπάλα έπαιζα λίγο, όσο μπορούσα βασικά. Και σε κάποια μαγαζιά το λίγο βράδυ. Γιατί μου λες Αλεξάνδρα 091. Εσύ γιατί λες Αλέξανδρος 02, ποιο ήταν το άρεξε εσύ. Ο Φάνος 2. Το άρεξε εσύ. Και σε πείραξα. Σε ενόχλησα. Πες την αλήθεια. Όχι, είμαι εγώ ίστρια. Και. Σε αυτό. Και. Σε πείραξε, πες μου. Και αν το έκανε επίτηδες, να σε πείραξε. Τι θα γίνει τώρα θεατές έχουμε εδώ πέρα. Δεν πειράζει, άσε να ακούνε να μαθαίνουνε. Μικρές είναι κι αυτές. Μπορεί να το έκανε επίτηδες. Είδες τι κοίταξε έτσι. Ναι. Ωραία. Μπορεί να το κάνει επίτηδε. Ωραία, να μου το πει άμα το κάνει επίτηδε. Το κάνει επίτηδε και μου άρεσε που σε πείραξε. Σ' άρεσε η απάντησή μου. Θε να την αλλάξω. Ναι, άμα μου κάνει, δεν ξέρω ότι έχω γίνει έτσι. Τι κάνουν τώρα. Έχουν τρελαθεί αυτέ οι δύο. Θέλει και. Συγγνώμη, το ρωτά. Αλήθεια το να μου πει. Το ρωτά. Δεν κατάλαβα. Τι εννοεί η φίλη σου. Είσαι φρέσκος ακόμα, θα καταλάβεις μετά από έναν τρίμηνο. Ναι. Ναι, προλαβαίνουμε μέσα ένα τρίμηνο. Καλή φάση αυτά τα σκουλαρίκια. Δεν έχω να πω. Τι εννοείς καλή φάση. Με αυτά τα φύλλα χρυσού. Σ' αρέσουν. Δεν ξέρω. Όχι. Δεν μ' αρέσουν τα σκουλαρίκια γενικά στις γυναίκες, δεν με το λένε. Εκτός αν είναι μικρά διακριτικά. Δεν φοράω μικρά διακριτικά, γιατί είμαι μελαμψή και... Δεν μ' αρέσουν οι... Δεν μ' αρέσουν τα μικρά, αυτά που είναι, ξέρεις, σαν αυτά που φοράνε τα αγόρια. Α. Ωραία. Καλά, οι πέρλες δεν μ' αρέσουν σίγουρα τίποτα, ούτε σε σκουλαρίκια, ούτε σε σκουλαρίκια, ούτε σε δαχτυλίδια καθόλου, ούτε σε χάντρες, μάντρες, τέτοια καθόλου. Ωραία. Φάνω! Ναι, αλλά αυτό δεν ταιριάζει με τα ρούχα μου, φορά αυτό λίγο. Τι είναι? Τι θες? Τι? Θες να μιλήσουμε? Τώρα ταιριάζει. Ήθελα, αλλά... Άμα θες, πες μου. Σε βλέπω ότι μιλάς. Τι?
Μα σε φώναξε και δεν θέλει να κάνει κάποια κίνηση να έρθει να μιλήσει. Δεσποινής, από πού είσαι. Πρέπει να σε μιλήσουμε. Μόνοι μα να μιλήσουμε. Ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία, Έλληνα, να ξεκαθαρίσουμε. Για μένα, ρώτησα μου. Έλα, ρε, άστο. Το λέμε άλλη μέρα. Σήμερα γενικά το mood δεν είναι και πολύ καλό. Το δικό σου. Το γενικό μου μια χαρά είναι. Μια χαρά έφτιαξε το mood σήμερα, άστο. Α, γιατί έχει σκοπό να μα το χαλάσει. Τι. Έχει σκοπό να μα το. Δεν ξέρω, εξαρτάται από τι απαντήσει που θα πάρω. Ωραία, για πάμε. Για πάμε. Για πάμε. Για πάμε για να ακούσω, πάμε. Για να δω. Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Για να ακούσω, για να δω. Ναι, δεν κατάλαβε. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Όχι, ξέρεις τι γίνει τώρα. Νομίζω έχει φτάσει εδώ, σαν μπλουζίτσα. Ωραία. Βλέπεις ότι έχω βάλει τα πάντα εδώ πέρα, κρύβονται. Επ! Επ! Από πού είσαι εσύ. Θα ξέρεις ότι κοίταξε. Από πού είσαι. Στο λέω από εγώ. Εντάξει, και. Κέντρο. Κέντρο, κέντρο. Κέντρο, κέντρο. Είμαστε και εσείς από το Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Κέντρο, κέντρο. Εσύ από πού είσαι από το Θεσσαλονίκη. Κέντρο. Και εσύ κέντρο. Αντιγονητό. Αντιγονητό. Δεν είναι μένει. Εσύ μένει. Εγώ μένω κέντρο. Νοικιάζει, ναι. Α, γιατί εσύ δεν μένεις. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και από κέντρο. Πώς είναι το γούστο σου στους άντρες. Τι κοιτάς ένα αγόρι εξωτερικά. Α, εξωτερικά. Με τραβάνε πολύ τα χέρια. Προσέχω πολύ τα χέρια. Τα χέρια ή τα χέρια. Εντάξει. Τα χέρια περισσότερο εδώ. Εδώ. Στα... Ναι, κάτω. Ναι. Mm. Δηλαδή, περίεργο. Να έχει ωραία χέρια. Δηλαδή, αν έχει ωραία χέρια. Κολυβά, πού ήταν τα χέρια σου να τα δω, ρε φίλε. Ναι, ναι, γιατί ο Κολυβάς ήταν ο αγαπημένος παίχτης, έτσι. Έτσι είπες, εξάρτητα. Όχι, εγώ είμαι ο αγαπημένος παίχτης, ο Κολυβάς ήταν ο αγαπημένος της... Της άρεσε και πολύ από όλους. Ναι. Έτσι. Έτσι είπα. Τι διαφορά έχει αυτό για σένα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι εννοείς. Πώς σε χωρίζει ένα αγαπημένο παίχτη. Τι εννοείς όταν είσαι αγαπημένος παίχτης, πώς παίζεις το παιχνίδι. Παίξ, όταν μας αρέσει ο τρόπος που εξηγείται, ο τρόπος που... Το πιάσα, το πιάσα. Κάνει κάποια πράγματα μέσα στο το παιχνίδι. Αλλά ο τρόπος που κινείται, που σκέφτεται. Το στυλ σου εξωτερικά είναι προς τον Αλέξανδρο νούμερο 1. Όχι, καθόλου. Μας κορυδεύεις. Άγια από μέσα, εννοείς. Πώς είναι το στυλ σου. Όχι, πες αλήθεια τώρα. Εμφανισιακά ή σαν χαρακτήρας. Εμφανισιακά, ο Αλέξανδρος δεν είναι το πρότυπο που έχω στο μυαλό. Ποιος είναι το πρότυπο εμφανισιακά από εδώ πέρα μέσα. Κοιτάξτε, δεν βλέπω πρώτα εμφάνιση. Πες μας τη γνώμη σου, αυτό σε έκανα. Πες μας, δεν σου λέμε ότι... Εμένα πάντα μου άρεσαν οι πιο ανοιχτόχρωμοι, οι πιο ξανθοί, αλλά δεν τα είχα ποτέ με ξανθό. Δηλαδή, ανοιχτόχρωμος και ξανθός είναι ο Βασίλης, αυτό εννοείς. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι μου αρέσει ο Βασίλης τώρα. Απλά συνειδητοποίησα ότι αυτό που είπα και πριν στο κόκκινο δωμάτιο, ότι με το που μπήκε ο μικρός, ασχέτως αν σου αρέσει ή όχι ο μικρός, εγώ συνειδητοποίησα ότι ναι, μ' αρέσει και γουστάρω και ναι. Και σου είπα εξ αρχής ότι μην ξεχνάς ότι δεν μπορούσα και να μ' άρεσες από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο σπίτι και να μ' άρεσες από πριν να μπω μέσα στο σπίτι, ένα παράδειγμα. Ναι. Δεν μπορούσα και... να μου άρεσες. Είναι πρώτο παράδειγμα. Γιατί δεν μπορούσα. Γιατί μαναράκι, θυμίσου πώς έφυγε και σε ποιο τη θέση μπήκα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ότι μέχρι πριν να μπω εγώ μέσα στο σπίτι, εσύ είχε σχέση. Έφυγε Αντώνης και μπήκα μέσα στο σπίτι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτή είναι μια βασική λεπτομέρεια που την ξέχασες όταν μου κάνεις την ερώτηση γιατί πρώτα πήγες αλλού και μετά θυμηθήκες σε μένα. Δεν σου είπα για την πρώτη φάση απλά, που μπήκες. Ναι, γενικότερα σου λέω ότι στην πρώτη φάση μπήκα αλλού, το προσπάθησα. Σου εξήγησα και την άλλη φορά ότι καλός ή κακός δεν σε επέλεξα γιατί δεν έβλεπα μια ρένια να είναι ανοιχτή στο να γνωρίσει. Έβλεπα μια ρένια που. Το έπαιρνε στην πλάκα, α, να κάνω και λίγο πλάκα με το μπαμπ. Και σου λέω, δεν το σχολιάζω ερωτικά. Σχολιάζω αυτό που σου πάνε οι άλλοι την άλλη μέρα, ας πούμε, ότι σε κάποια φάση θα το κάνεις στην πλάκα και δεν σε παίρνει κανείς σοβαρά. Εγώ, ας πούμε, εκείνη τη φάση, δεν το έπαιρνα σαν πλάκα. Το έπαιρνα ότι μια ρένια προσπαθεί να δει, να ζωπηρώσει, να φτιάξει σχέση με τον Παύλο. Εγώ το πίστευα ότι μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό το έκοψα εκεί. Αυτό που κάνεις όταν σε μιλάει ο άλλος και κοιτάς από εκεί. Αν πόρτα, ποιον άρθει. Δεν το θυμάμαι, ξέρεις, το έχω στο μυαλό μου συνέχεια ότι λείπει. Πες. Και απλά εντάξει, απλά νιώθω ότι άμα... Τέλος πάντων, νιώθεις ότι δεν, παίζει να βγει. Τι. Νιώθεις ότι δεν παίζει να βγει. Όχι ότι δεν παίζει να βγει. Ότι νιώθω ότι άμα μπει κάτι καλύτερο, θα μ' αδειάσει. Θα σου πω κάτι, Φανό μου. Ναι. Νομίζω ότι σου ήμουν ξεκάθαρη. Άσε με λίγο, να σου πω. Δεν νομίζω να σου έχω αφήσει ερωτήματα, ρε παιδί μου, σωστά. Ναι, αλλά δεν μου έχεις κλείσει τώρα τα παραθυράκια, όμως.
Άμα μου κλείσει όλα τα παραθυράκια και μου πει φιλικό, κόβεται εδώ και σήμερα είναι φιλικό αυτό. Και τελειώνει εδώ. Αγάπη, εγώ σου λέω με τα δεδομένα τα τώρα, ναι. Ναι, ρε, ναι, είναι αυτό που ήθελα να σου πω. Ότι άσε τα δεδομένα τα τώρα και σκέψου το δεδομένο ότι. Τα δεδομένα τα τώρα, αγάπη, αυτό μου βγαίνει, αυτό λέω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Τι θα κάνει με το αύριο, μεθαύριο. Ακουφάνω μου. Σου είπα και θέλω. Πριν την ώρα που πήγα να σε πιάσω και μου λες, μην με φιλήσεις. Λέω, δεν πάω να σε φιλήσω. Δεν σου είπα μην με φιλήσεις. Τι κάνεις, σου είπα. Μην πανεμηνεύσεις τώρα τα λόγια μου. Πέμπτη σήμερα, τελείωσε και αυτή η μέρα. Πού θα πάμε, στα Μεντίζενες, να περιποιηθούμε λίγο τον εαυτό μας, όπως κάνουμε τι πάντα. Φτιάξε το μαλλί. Προχώρα σε πάντα. Πες μου, τι θα μου φτιάξεις, πες μου. Προχώρα και θα δεις. Θα έχεις τη διάθεση. Θα δεις, σου λέω. Έλα, σε παρακαλώ. Μου το έχεις έκπληξη. Πάμε. Έλα, πες μου, όχι, δεν σου λέω. Θέλω να ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.